Κύριε Μάρτυρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ονόματε επώνυμο, όνομα Μητρός Πατρός, ημερομηνία τόπο γέννησης και επαγγελματική δραστηριότητα σήμερα. Απατάτε το κουμπί κάτω. Ωραία. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αλιγανιώτης Ανδρέας, του Διονυσίου. Υπόλοιπες ερωτήσεις, συγγνώμη. Το της Μητρός όνομα. Φωτεινή Ιωάννα. Ημερομηνία και τόπος γέννησης. 14 Σεπτόμβρου του 2002, Αθήνα, Αττική. Ωραία. Επαγγέλλεστε, είστε φοιτητής από όσο ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι φοιτητής ακόμα του Εμπορικού Ναυτικού στη Μακεδονία. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα. Το δηλώνετε? Το δηλώνω. Ωραία. Κύριε Μάρτυρα, πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις που θέλουν να κάνουν οι εισηγητές των πολιτικών κομμάτων, θα ήθελα να μας δώσετε εσείς τη δική σας μαρτυρία για το πώς βιώσατε το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα. Ένα χρονικό, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, να μας μεταφέρετε λίγο την εμπειρία σας. Σε ποιο βαγόνι βρισκόσασταν, πώς καταλάβατε την πρόσκρουση και γενικότερα μετά τις ενέργειες τις οποίες κάνατε, τι είδατε, ό,τι μπορείτε να μας δώσετε σαν εικόνα γύρω από το δυστύχημα και κατόπιν θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Θα θέλαμε, γιατί η δική σας μαρτυρία έχει ένα ενδιαφέρον καθώς έχετε επιζήσει του δυστυχήματος. Ναι, σαφώς. Εγώ βρισκόμουν στο δεύτερο βαγόνι, επέβαινα για να πάω προς τη σχολή. Όπως γνωρίζετε, κάπου εκεί μετά τη Λάρισα που έγινε η σύγκρουση. Κοιμόσασταν εκείνη αυτή την ώρα, διαβάζατε, τι δραστηριότητα είχατε εντός του? Εκείνη την ώρα ήταν η στιγμή που είχα σηκώσει το τηλέφωνο μόλις για να συνεννοηθώ για το ποιος θα με παραλάβει από το τρένο. Γιατί είχε καθυστερήσει και δεν θα προλάβαινα, είχε καθυστερήσει όπως γνωρίζετε στη Λάρισα και δεν θα προλάβαινα να πάρω κάποιο λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου. Εκείνη την ώρα με το που κάθισα ήταν μόλις είχα γυρίσει από το κηλικείο. Και εκεί συνέβη το μοιραίο, δηλαδή. Δηλαδή, εσείς ήσασταν στο κηλικείο την ώρα που συνέβη η πρόσκληση? Όχι, όχι. Ήταν μόλις είχα γυρίσει από το κηλικείο. Μόλις είχατε γυρίσει. Ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα, ήσασταν στη θέση σας, κανονικά, εκεί που είχατε εισιτήριο. Ναι. Από το κηλικείο δεν επέζησε κάποιος πέρα από ένα παλικάρι που έφυγε. Μάλιστα. Ακολουθεί η πρόσκληση. Δώστε μας λίγο το μετά, τι γίνεται, πώς εσείς βγαίνετε από όλο αυτό, λίγο το χρονικό. Εκείνη τη στιγμή προφανώς δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα. Με την πρώτη στιγμή έκλεισαν όλα τα φώτα. Σβήσαν όλα, δηλαδή το μόνο φως που βλέπαμε ήταν από τις πινθήρες και από τη φλόγα γύρω-γύρω. Και όλο αυτό, μέσα σε όλη τη σύγκρουση, μέχρι να τελειώσει δηλαδή, και κάποιοι που είχαν προφανώς πάνω τα κινητά τους και δεν τα χάσανε, μετά να βάλουν φακό και να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε κάπως ανάποδο γυρισμένοι, κάπως είχε πλαγιάσει το τρένο, είχε εκτροχιαστεί προφανώς. Υπήρχε δηλαδή απόλυτο σκοτάδι. Απόλυτο σκοτάδι, ναι. Mm-hmm. Και επειδή ήμασταν και σε τελείως επαρχιακό δρόμο και δεν ήμασταν και κοντά στην Εθνική, ήμασταν κάτω, δεν υπήρχαν πουθενά φώτα, έτσι κι αλλιώς. Μόνο από τη φωτιά που είχε γίνει προφανώς από τριβές και από ό,τι άλλο είχε γίνει. Δεν υπήρχαν δηλαδή στη Λίτης ΔΕΗ, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο παράπλευρο φωτισμό σε δρόμο. Ήταν μια ερημική περιοχή η οποία σα βρήκε συν το ατύχημα, άρα ήσασταν. Πουθενά φωτισμό. Ναι. Εσείς ποιες πρώτες κινήσεις κάνατε μόλις καταλάβατε τι έχει συμβεί, αντιληφθήκατε, αναλάβατε δυνάμεις? Αρχικά προσπάθησα να καταλάβω εγώ σε τι κατάσταση βρίσκομαι, αν είμαι αρτιμελής, γιατί πάνω στην αδρεναλίνη δεν ξέρεις τι μπορεί να έχεις πάθει. Δεν λιποθυμήσατε, δεν είχατε κάποιο τέτοιο? Όχι, δεν είχα τίποτα τέτοιο. Είχατε τις αισθήσεις σας καθόλου δηλαδή κανονικά τη διάρκεια του? Μάλιστα. Είχα τις αισθήσεις μου καθόλου τη διάρκεια μέχρι να καταλάβω ότι είμαι αρτιμελής. Και μετά να αρχίσω να κάνω τις ανάλογες δράσεις, να δω πώς μπορώ πρώτα εγώ να επιβιώσω και μετά να βοηθήσω και άλλα άτομα που και έκανα. Σηκωθήκατε γρήγορα, δηλαδή δεν είχατε κάτι το οποίο σας εμπόδισε, δεν είχε πέσει κάτι επάνω σας, σηκωθήκατε άμεσα? Σηκώθηκα γρήγορα εκείνη την ώρα γιατί και εγώ ήμουν από τις λαμαρίνες γύρω-γύρω. Οπότε σηκώθηκαν κατευθείαν. Σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε αμέσως μόλις αντιληφθήκατε ότι τα πράγματα ήταν καλά για εσάς, με την έννοια τουλάχιστον ότι δεν έχετε χτυπήσει, δεν έχετε πάθει κάτι? Σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε? Να βγείτε έξω, να βοηθήσετε κόσμο εντός του βαγονιού, πώς ακριβώς? Όχι. Αρχικά μέσα ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα.
λόγω των αναθυμιάσεων, λόγω της φωτιάς και ό,τι και εγώτανε. Με την πρώτη ευκαιρία εγώ είδα ραγισμένο το τζάμι και πήρα μια βαλίτσα με ένα παιδί που δεν θυμάμαι ποιο ήταν και σπάσαμε το τζάμι και βγήκαμε κατευθείαν, κατευθείαν να πάρουμε την πρώτη ανάσα. Μετά από εκεί πέρα προσπαθήσαμε και εγώ αλλά και άλλα άτομα να εγκλωβίσουμε άτομα και προφανώς που ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, από ό,τι ήμασταν εμείς, για να μπορέσουν να σωθούν κάποιες ψυχές τέλος πάντων. Πόσα άτομα περίπου βοηθήσατε? Είπα κατά προσέγγιση 10. Μπορεί να ήταν και 8, μπορεί και 12. Δεν θυμάμαι εκείνη την ώρα. Ήταν αρκετά πάντως. Μάλιστα. Και επειδή νομίζουν πολλοί ότι βγήκα και έσωσα άτομα, η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια που ήμουν μέσα στο βαγόνι. Γιατί μετά πηδήξαμε από ένα ύψος 4 μετρών, λόγω ότι είχε πλαγιά στο βαγόνι. Εμείς ήμασταν. Πώς να το πω, ήμασταν σε αρκετό υψόμετρο. Υπήρχε κλίση και ήμασταν και σε μεγάλο υψόμετρο. Δηλαδή ήταν σίγουρα 3-4 μέτρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Και επιδείξαμε από εκεί αναγκαστικά. Και όσοι ανέβαιναν πάνω στο παράθυρο για να φύγουν, η μόνη έξοδος ήταν να επιδείξουν από εκεί πέρα. Πάνω στα υπόλοιπα σίδερα που είχαν πέσει από το τρένο. Πόσα άτομα περίπου βρίσκονταν στο δικό σας το βαγόνι, στο δεύτερο βαγόνι? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Περίπου σε έναν υπολογισμό, πόσες θέσεις είχε? Οι θέσεις που είχε ήταν περίπου 10 κουπέ, έτσι σαν καμπίνες που είναι, και το κάθε κουπέ έχει από 6, αλλά δεν ήταν όλα γεμάτα, δηλαδή μπορεί κάπου να έχει 4, μπορεί να έχει 5, αλλά κάτω από 4 άτομα σε κουπέ δεν είχε. Άρα, οπότε σε ένα πρόχειρο υπολογισμό, εσείς περίπου πόσα άτομα πιστεύετε ότι βρίσκονται? 50. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Από αυτά πόσους καταφέρατε να βγουν, πόσοι βγήκαν, πόσοι πέθαναν, έτσι με έναν υπολογισμό, αν ξέρετε, αν έχετε τα δεδομένα? Σε αυτούς που είχα εγώ πρόσβαση, που ήταν δηλαδή τα διπλανά κουπέ και μόνο, γιατί από τα πιο δίπλα, λόγω ότι είχε τσαλαγωθεί σε κάποια σημεία και είχε σπάσει η τζαμαρία ανάμεσα που διαχώριζε τα κουπέ, δεν μπορούσα να είχα πρόσβαση εγώ ή άλλα άτομα που προφανώς μπορούσαν να βοηθήσουν. Τώρα, πιστεύω ότι οι πιο μπροστά, εγώ ήμουν κάπου στη μέση, κάπου στο 6 ή στο 7 ή κάπου εκεί, πιστεύω οι πιο μπροστινοί, αν υπήρχαν θανάτοι στο δεύτερο βαγόνι, θα ήταν στους πιο μπροστά. Εκτός αν υπήρχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό σε τη σύγκρουση πιο πίσω. Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε για το μετά? Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν? Πώς ακριβώς ήταν η διαδικασία? Εσείς βοηθάτε, βγαίνει ένας κόσμος αρχικά. Από τα άλλα βαγόνια, υποθέτω, σιγά σιγά κάποιοι απεγκλωβιζόντουσαν, κάπου συναντηθήκατε. Οι δυνάμεις έσπευσαν? Περίπου σε πόση ώρα έχετε έτσι εικόνα, πώς ακριβώς εξελίχθηκε μετά η υπόθεση? Στην αρχή, όταν με ρωτήσανε, είπα 20-25 λεπτά, αλλά εν τέλει αποδείχθηκε μετά ότι δεν είχα την αίσθηση του χρόνου. Όπως και είχα προαναφέρει, ότι δεν είχα ποτέ την αίσθηση του χρόνου, απλά πίστευα ότι ήταν 20-25 λεπτά. Εν τέλει, μετά έμαθα ότι ήταν πολύ περισσότερο. Τον ακριβές χρόνο δεν είναι. Ήσασταν σε μια σύγχυση πρώτα. Ναι. Όλα πέρναγαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Εκείνη την ώρα δεν είχα την αίσθηση του χρόνου. Μάλιστα. Γιατί βρέθηκα και στην παράθεση με άλλους παθόντες και μου λένε δεν ήταν 15 λεπτά ή 20-25 που είπες σε διάφορες συνεντεύξεις, ήταν παραπάνω. Εσείς πάντως το νιώσατε περίπου ότι ήταν σε αυτό το χρόνο. Ναι. Μέσα έτσι, βέβαια έτσι το βίωσα. Στην αντάρα της στιγμής και στην πίεση που υπήρχε. Αλλά ήμουν και ξεκάθαρος ότι δεν είχα αίσθηση του χρόνου. Ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή ότι μπορεί να κάνω και λάθος. Υποστήκατε σοκ, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Ειδικά τον πρώτο μήνα ήταν γενικό το σοκ. Ήταν και επειδή δεν είχα συνειδητοποιήσει, που ίσως ακόμα να μην έχω συνειδητοποιήσει τι πραγματικά έχει γίνει. Εγώ ακόμα το περνάω σαν ένα κακό όνειρο, που απλά ξύπνησα με μόλοπες, εγκάβματα και μια κάκωση στο δεξί γόνατο. Αυτά ήταν όλα. Πολλοί παθόντες γνωρίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν είναι καλά, ακόμα και με άτομα που γνώριζα, που ήταν μαζί μου στο βαγόνι, ψυχικά λέγοντας, και αρκετοί σωματικά σαφώς. Έχω γνωρίσει και τυχαία άλλα πρόσωπα παθόντες και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, που μου έχουν πει ότι ακόμα έχουν
ψυχιατρική βοήθεια για να μπορούν να είναι καλά και να μπορούν να κοιμούνται τα βράδια το οτιδήποτε. Μάλιστα. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε στην αφήγησή σας, προφανώς θα διευκολύνουν οι συνάδελφοι με τις ερωτήσεις τους, να προχωρήσουμε στους συνάδελφους βουλευτές. Θέλετε κάτι να προσθέσετε εσείς? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Τσαβδαρίδη, από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμε, κύριε Μάρτυρα, με απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό απευθυνόμαστε σε εσάς, κατανοώντας ότι στις στιγμές της ανίποτης τραγωδίας, της οποίας ευτυχώς υπήρξατε επιζών, επιδείξατε αυτοθυσία και έναν απαράμιλο ηρωισμό, σώζοντας τις ζωές και άλλων συνεπιβατών σας. Αυτό που σίγουρα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε στο ελάχιστο και μας στενοχωρεί ως ανθρώπους, ως γονιούς, αλλά και ως ενεργούς πολίτες, είναι το μέγεθος του τραύματος που μένει στην ψυχή σας. Όπως επίσης και τα αναπάντητα ερωτήματα με τα οποία κάθε μέρα ζείτε εσείς, οι υπόλοιποι επιζήσαντες και οι γονείς και των θυμάτων και των επιζώντων. Για τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων είμαστε εδώ ως Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεσμευόμενοι να ψάξουμε την αλήθεια και να ανοίξουμε το δρόμο για την απόδοση ευθυνών σε όσους πραγματικά ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα. Μέρος αυτών των απαντήσεων, ευελπιστούμε να μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε και εσείς με τη δική σας κατάθεση, η οποία όσο φαντάζομαι ψυχικά επίπονη κι αν είναι, τόσο πολύτιμη είναι για όλους εμάς, προκειμένου να φωτίσουμε το σύνολο των πτυχών του σιδηροδρομικού εφιάλτη των Τεμπών, προκειμένου ποτέ ξανά, επαναλαμβάνω, ποτέ ξανά να μην βιώσουμε ως χώρα τέτοιο θάνατο που εσείς είδατε με τα μάτια σας να στερεί τόσο άδικα και σκληρά δεκάδες ζωές αθώων ανθρώπων. Ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και εσάς, όπως το ίδιο κάναμε σε προηγούμενο χρόνο και με άλλη μάρτυρα, τραγική μητέρα θύματος, ότι όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι, με ταπεινότητα, με απόλυτη προσοχή και με βαθύ αίσθημα ευθύνης θα σας ακούσουμε, χωρίς καθόλου να παρέμβουμε ή να σας διακόψουμε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας. Αφενός γιατί σεβόμαστε την απολύτως δικαιολογημένη συναισθηματική σας φόρτιση, αφετέρου γιατί θεωρούμε ότι θα ήταν απολύτως λανθασμένο να εμποδίσουμε τον ιρμό του λόγου σας και να αλλοιώσουμε άθελά μας το εύρος των πολύτιμων πληροφοριών που θα μοιραστείτε μαζί μας, ανακαλώντας τα τραγικά γεγονότα στη μνήμη σας. Το μόνο που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι πως αν και εφόσον από την κατάθεσή σας ανακύψουν σημεία που θα ήταν καλό να διευκρινιστούν περαιτέρω, τότε και μόνο τότε θα θέσουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαβδαρίδη. Προχωράω στον κύριο Βασίλη Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοούμε και εμείς πλήρως αυτά τα οποία βιώσατε, χωρίς βέβαια να βγάζουμε λογίδρια. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, σε ποιο βαγόνι, καλά, εάν ήσασταν στο κηλικείο, καταλαβαίνετε, δεν θα ήσασταν εδώ που σας ρώτησε ο κύριος Πρόεδρος. Στο πέμπτο, έκτο, σε ποιο βαγόνι ήσασταν? Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Σε σειρά για να είμαστε ακριβείς. Ναι, σε σειρά. Ήταν η μηχανή. Μετά, από όσο έχω καταλάβει, ήταν η πρώτη θέση, γιατί στην αρχή το είχαν μπερδέψει λίγο. Το κηλικείο
και μετά τα κουπέ. Γιατί στην αρχή το λέγανε λίγο αντίθετα, για την ακρίβεια. Δεύτερο σε επιβατηγίδα, τέταρτο σε σειρά, ας πούμε. Ναι, πόσα εκτροχιάστηκαν, του μπάρισαν. Ή τέσσερα ή πέντε. Το δικό μας σίγουρα. Το εκτροχιάστηκε και το από πίσω μας, αλλά να γυρίσουν τελείως δεν νομίζω. Όπως η μηχανή και το κυλικείο που γύρισαν. Ναι. Που γύρισαν, ναι. Ειδικά τη μηχανή και το κυλικείο σχεδόν εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Είπατε, είδατε κάποιο σχέδιο διαφυγής εκεί, υπήρχε σε εφαρμογή? Το μόνο σχέδιο ήταν κυριολεκτικά να πηδήξουμε από ύψομα 4 μετρών για να γλιτώσουμε, αν όχι από τη φωτιά, από την αποπνικτική ατμόσφαιρα και από τη δηλητηρίαση προφανώς από το διοξίδιο. Πόση ώρα εσείς ήσασταν εκεί? Και εκεί είχα πει ότι δεν έχω την αίσθηση του χρόνου, αλλά κατά προσέγγιση μπορώ να πω ότι ήμουνα πάνω από 20 λεπτά. Πάνω από 20 λεπτά. Σύμφωνα με μια συζήτηση που είχαμε, πραγματογνώμονα δηλαδή, που τον ρώτησα και μου είπε στο περίπου τις ώρες που συνέβησαν κάποια πράγματα. Και έτσι το συνδύασα και είπα τουλάχιστον 20 λεπτά. Γνωρίζετε ποιος κάλεσε σωστικά μέσα? Θυμάμαι να βλέπω τους συνεπιβάτες στο πιο πίσω βαγόνι ή στα πιο πίσω κουπέ που μπόρεσαν και βγήκαν κατευθείαν, ή επειδή είχαν σπασμένο παράθυρο ή επειδή δεν είχαν πάθει τίποτα σοβαρό σαν εμένα, λέγοντας ότι είναι αρτιμελής σοβαρό σε σχέση με τους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες. Τους είδα να καλούν πολλοί τηλέφωνα που είχαν πάνω τους, να καλούν και οι ίδιοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το είδε κάποιος τριγύρω. Όχι εσείς πάντως, αυτό εννοώ. Όχι, εσείς. Όχι, εγώ δεν είχα το κινητό. Εμένα το κινητό χάθηκε μαζί με όλα τα υπάρχοντά μου. Μάλιστα. Είδατε πυροσβέστες ή ΕΜΑΚ να επιχειρούν σε αυτά τα 20 λεπτά ή και μετά που βγήκατε έξω να επιχειρούν στα συντρίμια? Η αλήθεια είναι ότι άργησαν πολύ, θυμάμαι ότι άργησαν πολύ να κατέβουν κάτω. Να κατέβουν κάτω. Εκεί πέρα στο χωράφι, ας πούμε, που βρισκόμασταν εμείς. Εμείς που είχαμε επιδείξει, του πιο προστινού βαγονιού που ήταν πολύ σοβαρή κατάσταση, που είχε πάρα πολλούς εγκαυματίες, τραυματίες που είχαν εκτοξευτεί από τα παράθυρα, από τη σύγκρουση. Αλλά εγώ θυμάμαι, επειδή έκατσα αρκετή ώρα, σχεδόν μέχρι τα τελευταία στενοφόρα. Μέσα ή έξω? Έξω. Απ' έξω λέγοντας, όταν ήδη είχα βγει. Μάλιστα. Θυμάμαι ότι άργησαν αρκετά να κατέβουν κάτω. Ναι. Δηλαδή πήγανε στην αρχή τρομαγμένοι πάνω των πιο πίσω βαγονιών να φύγουν, να πάρουν ασθενοφόρα, να σωθούν ή από το σοκ να φύγουν, τέλος πάντων. Και καθυστερήσανε που δεν υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα στα πιο πίσω βαγόνια και καθυστερήσανε τους μπροστά που η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί φωνάζαμε κι εμείς από κάτω να έρθουν, δείχναμε τους τραυματίες κάτω. Άρα δεν είδατε. Άργησαν πολύ. Ό,τι πήγανε. Πήγανε. Και ήρθανε μετά ενωμένοι, αλλά άργησαν πολύ. Σας το λέω γιατί υπάρχει, προκύπτει, ότι δεν μπορούσαν να λιώσουν, να σπάσουν τις λαμαρίνες και να πάρουν κόσμο. Δεν μιλάω για εντός του τρένου, ενώ για αυτούς που ήταν απ' έξω, που είχαν βγει και ήταν σε σοβαρή κατάσταση, που είχαν εκτοξευτεί από τη σύγκρουση. Εσείς κύριε Μάρτης, να ξέρετε, το ξεκαθαρίζουμε, ότι η οποιαδήποτε σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός βοήθεια, έστω και το σακάκι να δώσει σε κάποιον, θεωρείται βοήθεια. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Είτε είναι πολύ είτε είναι λίγο, είναι βοήθεια, ξεκάθαρα. Έστω και το σακάκι να δώσει σε κάποιον το μπουφάν. Πώς ακριβώς τους διασώσατε? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, εκεί που ήσασταν. Τον καθένα με διαφορετικό τρόπο, σαφώς. Αυτούς που ήταν... Ήταν κάτω από σίδερα, αυτό εννοώ. Κάποιοι ήταν δηλαδή μέσα στο βαγόνι, κάποιοι ήταν και ελαφρώς εγκλωβισμένοι. Ναι. Οι τραυματισμένοι και οι ανήμποροι να ανεβούν πάνω, γιατί πραγματικά χρειαζόταν να σκαρφαλώσεις πάνω στο παράθυρο, ώστε να μπορείς και μετά να πηδήξεις από κάτω. Πολλοί, όπως και εγώ, τραυματιστήκαμε στην πτώση. Ναι. Στην πτώση, γιατί πέσαμε πάλι πάνω σε σίδερα. Α, εννοείται αυτοί που ήταν απ' έξω πλέον, που,
που είχαν πηδήξει και τραυματίστηκαν. Ναι. Όπως και εγώ. Ναι, σωστά. Άρα η βοήθειά σας ήταν περισσότερο, τώρα καταλαβαίνω. Ήταν με πολλούς τρόπους. Ναι. Τώρα, σωστό. Αυτοί που πετάχτηκαν, χτύπησαν πόδι, χέρι και δεν μπορούσαν εν συνεχεία να μεταφερθούν. Ακριβώς. Και μάλιστα. Όχι, ήθελα ειλικρινά να καταλάβω τον τρόπο. Πώς κρίνετε ότι πάει αυτή η εξεταστική? Ψάχνει, δεν ψάχνει? Ψάχνει παντού? Ψάχνει μονομερός? Δεδομένου ότι εσείς είχατε Άγιο και καλά κάνατε και βοηθήσατε, ψάχνει σε όλες τις κατευθύνσεις? Ποια είναι η άποψή σας, τι θέλω ως πολίτης αλλά και ως επιζών τραυματίας? Πιστεύω και ελπίζω όλο αυτό εδώ που φτάσαμε εν τέλει να βγει κάπου, και εννοείται να αποδοθούν οι ευθύνες ανάλογα, και όχι μόνο σε αυτούς που ήταν μπροστά αλλά γενικότερα. Όχι μόνο σε αυτούς που ήταν μπροστά, αλλά γενικότερα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μάρτη, ειλικρινά εγώ το έμαθα στα γενέθλιά σας. Εσείς το ανεβάσετε. Μάλιστα. Θέλετε να το πείτε εσείς? Περίμενα πολύ καιρό αυτή την ερώτηση. Είδατε. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, είχα ανεβάσει εγώ μια φωτογραφία. Η μητέρα μου συγκεκριμένα, επειδή δεν ξέρει κανένας το υπόβαθρο όλης αυτής της κατάστασης, η μητέρα μου είχε πάρει, χάλασε συγκεκριμένα το 1/5 του μισθού της για να μου κάνει συμβολικά μία τούρτα που είχε ένα βαγόνι πάνω, το οποίο τι συμβόλιζε, που το έλεγε και πάνω, υπάρχουν φωτογραφίες που το λένε, ότι μέσα από αυτό ξαναγεννήθηκα. Βγήκανε λοιπόν κάποια άτομα και συμπαθώντες, αλλά και έξω από όλη αυτή την κατάσταση, που δεν είχαν να κάνουν σχέση με αυτό, και αρχίσανε να κακολογούν, μπορώ να πω, την όλη αυτή κατάσταση, χωρίς να ρωτήσουν. Να σας διακόψω. Είπατε πριν ότι εκεί την ώρα σας ρώτησε ο κ. Πρόεδρος, παίρνατε τηλέφωνο να έρθει να σας πάρει κάποιος. Ναι. Η μητέρα σας, ο πατέρας σας, κάποιους φίλους, τέλος πάντων. Φίλος, ναι. Αυτοί που ήταν στη Θεσσαλονίκη όμως, πολλοί δυστυχώς δεν πήραν. Δεν παρέλαβαν τα παιδιά τους. Δυστυχώς. Όπως σας παρέλαβε κάποιος εσάς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα παρέλαβαν ποτέ. Το να κάνετε μια τούρτα και να έχετε το βαγόνι, ελάτε στη θέση. Σας παρακαλώ, βλέπετε ότι κάνω διάλογο πολιτισμένα, και είπε κιόλας ότι την ερώτηση την περίμενε πολύ καιρό. Ναι. Ελάτε στη θέση των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, το να γιορτάζουν μια τούρτα με το βαγόνι των τρένων που σημάδεψε όχι μόνο την Ελλάδα και... Όχι. Μην άγχονεστε, θα απαντήσω. Κύριε Μάρτη, σας μαλώνω. Όχι, θα απαντήσω. Ορίστε. Ήθελα και να απαντήσω. Γιατί ζορίζονται, βλέπετε. Σας μαλώνω, κύριε Μάρτη. Θεωρείτε ότι η ερώτηση σας προσβάλλει? Όχι, δεν με προσβάλλει. Ήθελα καιρό να την απαντήσω. Ωραία, απαντήστε. Λοιπόν, όπως σας είπα, ήταν έκπληξη η τούρτα. Ίσως ήταν η επιλογή μου ότι το ανέβασα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το δέχομαι. Αλλά ήταν έκπληξη η τούρτα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και με συγκίνησε, πραγματικά, που η μητέρα μου χάλασε 1/5 του μισθού της. Αλλά επειδή είδα πάρα πολύ να το κακολογούν και να λένε πολύ άσχημα λόγια γι' αυτό, έως και να μου εύχονται θάνατο, ότι λάθος άτομα πέθαναν στο τρένο κλπ. Δεν θα δεχτώ από κανέναν. Αυτή την πράξη λοιπόν που έκανε η μητέρα μου, έστω και συμβολικά, και εγώ από χαρά και από ενθουσιασμό το ανέβασα, δεν θα δεχτώ κανέναν, δεν πάει προσωπικά σαφώς, σε όσους με το κακολόγησαν, να πει τίποτα γι' αυτό. Δεν θα δεχτώ πραγματικά, γιατί εκείνες τις ημέρες, όταν είδα μετά από κάποιο διάστημα, δεν ήταν κατευθείαν μετά τα γενέθλιά μου, πραγματικά δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και με είχαν καλέσει κιόλας να απαντήσω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω διάσταση στο θέμα, γιατί πραγματικά ήμουν πολύ φορτωμένος ήδη και δεν ήθελα να φορτωθώ κι άλλο. Τώρα, συγκεκριμένα μπορώ να σας πω ότι με πήρανε δύο μητέρες παιδιών
και αρχίσανε και μου μιλάγανε άσχημα στο τηλέφωνο και δεν θες να λέγεσαι ήρωες και τι είναι αυτά τα πράγματα που ανεβάζεις. Αν νιώθετε άσχημα γι' αυτά... Όχι, εγώ θα το... Αν νιώθει άσχημα επειδή ανακαλούνται κακές μνήμες και επειδή αντιλαμβανόμαστε τι είναι να σας υβρίζουν όταν έχετε περάσει αυτή την περιπέτεια, μπορείτε να μην το απαντήσετε αυτό. Θεωρώ επειδή είναι ψυχολογικής έντασης ερώτημα και επειδή έχουμε... Μισό λεπτά και κύριε Κόκαλη. Θεωρώ ότι επειδή ήρθε σε δύσκολη θέση και είναι ένας άνθρωπος που έχει επιζήσει με μια ιδιαίτερη φόρτιση, το λέω για τον άνθρωπο που είναι ένα νέο παιδί, ίσως θα έπρεπε αυτή τη... Μπορώ να την τελειώσω τώρα. Είναι ένα παιδί το οποίο το βρίζαν να πεθάνει τη στιγμή που είχε σώσει πόσο κόσμο. Μισό. Είπε ο μάρτης, ήσταν εδώ κύριε Κέλλα, ότι περίμενε από καιρό αυτή την ερώτηση. Αυτό δεν είπατε? Ήθελα να την απαντήσω βασικά. Πείτε το στον συνάδελφο που λέει τι ερώτηση είναι αυτή. Απαντήστε. Όχι, εντάξει, θα την απαντήσω. Τι δεν τον αφήνω. Ανοησίες. Κύριε Κέλλα. Συγγνώμη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι σίγουρα καταδικαστία η βία και οι απειλές που δεχτήκατε εξαιτίας, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά θέλω λίγο, γι' αυτό και σας έκανα αυτή την ερώτηση, να έρθετε, σίγουρα η μητέρα σας, είπατε το 1/5 του μισθού, ειλικρινά, το λέω με εκτίμηση και με αγάπη και με συμπαράσταση, να έρθετε λίγο και στη θέση αυτών που χάσαν τα παιδιά τους όταν βλέπουν αυτήν την τούρτα. Επαναλαμβάνω, είναι καταδικαστέα η οποιαδήποτε απειλή μετά σε εσάς. Ξεκάθαρα. Αυτό είχα να πω και δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Παπακώστα που τον έχει ζητήσει. Επειδή έχουμε ένα νέο παιδί, στο οποίο πραγματικά μόνο μια αγκαλιά οφείλουμε να δώσουμε, γιατί παρά το σοκ που υπέστη βοήθησε, θεωρώ ότι μπορεί να περίμενε την ερώτηση, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και να γίνει η ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι. Η κυρία Παπα, εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είχε υποστεί ένα τέτοιο ψυχολογικό σοκ και βοήθησε τους συνανθρώπους του, αλίμονο, δεν χρειάζεται να κάνετε ένταση. Ήδη η ερώτησή σας έφερε μια ένταση στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου. Η κυρία Παπακώστα, παρακαλώ. Έλεος. Κυρία Παπακώστα. Εγώ θέλω να πω το εξής, κυρία Ανδρέα Λικανιώτη. Είπατε ότι γεννηθήκατε το 2002, έχετε ακριβώς την ηλικία της κόρης μου. Βλέπω ένα παιδί ιδιαίτερα συγκροτημένο, στο θάρρος του οποίου εγώ σήμερα υποκλίνομαι. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ από αυτό το βήμα, με αυτή την ιδιότητα που έχω σήμερα, εκφράζω απέναντί σας τα θερμά μου συγχαρητήρια για το ήθος που επιδείξατε, αλλά και στους γονείς σας που ανέθρεψαν ένα τέτοιο παιδί, που στην δύσκολη εκείνη ώρα δεν κοίταξε μόνο τον εαυτό του, αλλά πώς θα διασώσει συνανθρώπους του. Αυτό και μόνο, ο χαρακτήρας σας δηλαδή, στιγματίζει και δίνει το παράδειγμα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στη μητέρα σας, η οποία μέσα από έναν συμβολισμό, εγώ δεν το ήξερα αυτό, σήμερα το άκουσα πρώτη φορά, και είναι δικαίωμα του κάθε γονέα να εκφραστεί μέσα από έναν συμβολισμό απέναντι σε ένα παιδί, στο παιδί της, που σώθηκε από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Λυπάμαι ειλικρινά, σεβόμενοι βεβαίως την απώλεια των γονέων που χάσαν τα παιδιά τους, λυπάμαι ειλικρινά όμως για το γεγονός ότι δεν σεβάστηκαν το δικό σας ψυχισμό και το τι ακριβώς αυτή η κίνηση μιας μητέρας που είδε το παιδί της ζωντανό, που θα μπορούσε να το είχε χάσει εκείνο το βράδυ, που δεν κατανοήσαν αυτή τη στην πράξη. Και ερχόσαστε σήμερα εδώ εσείς, ενδεχομένως και πιο πριν, να απολογηθείτε γιατί. Κοιτάξτε, επειδή είστε ένα νέο παιδί, έχετε αντιληφθεί ότι ζούμε σε μια κοινωνία που πολλές φορές είναι ανθρωποφαγική. Είναι επιτοπλίστων ανθρωποφαγική. Μην παρασυρθείτε από αυτό. Συνεχίστε την πορεία σας. Σας εύχομαι προσωπικά η ζωή να σας ανοίξει δρόμους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και με υπερηφάνεια να πορευτείτε στο μέλλον. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους γονείς σας για το παιδί που ανέθρεψαν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσουμε και πάλι. Η Επιτροπή μας σέβεται απόλυτα τον κύριο Αλικανιώτη. Απόλυτα. Έναν άνθρωπο
Θα μου επιτρέψετε, επειδή βοήθησε, επειδή και έναν ήρωα, ο οποίος βοήθησε ανθρώπους να βγούνε από το βαγόνι, να σωθούν. Και θεωρώ, όσο και αν περιμένατε κύριε Αλικανιώτη αυτή την ερώτηση, ότι αυτή η ερώτηση δεν έπρεπε να γίνει από αυτό εδώ το σώμα. Όπως προφανώς καταλαβαίνουμε και τον πόνο των γονέων, αλίμονο, όμως δεν καταλαβαίνω και δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο αυτό ερωτήθηκε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Προχωράμε και πάλι να σας πούμε, ως σώμα πιστεύω, δεν νομίζω ότι αν διαφωνεί κάποιος θα ήθελε να το πει, ως σώμα αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη ως πρόεδρος να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αποτελέσατε έναν από τους ήρωες της συγκεκριμένης βραδιάς. Βοηθήσατε συνανθρώπους δικούς σας να σωθούν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βάλουμε άλλα θέματα στην ατζέντα πέραν του να μας φωτίσετε για τα πάντα. Το λόγο τώρα έχει... Παρακαλώ για να περάσουμε στο Πασόκ, στον κύριο Πάνα. Καταρχάς εγώ από το μάρτυρα θέλω να του πω μάλλον ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία έκανε και θα ήθελα να προτείνω, κύριε Πρόεδρε, με τη συνένεση της Επιτροπής και του κύριου Κόκολη, η συγκεκριμένη ερώτηση να διαγραφεί από τα πρακτικά. Δεν μας τιμάει. Συνολικά ως Επιτροπή. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, λέω να μην μαλώσουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε, συνεχίσουμε την κουβέντα χωρίς πολλές ρητορικές και θα δούμε στο τέλος τι θα πούμε. Ο καθένας έχει μια άποψη. Εδώ είναι μια Επιτροπή Δημοκρατική. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο κόσμος μας ακούει και παρακαλώ να τηρεί τη σειρά των εισηγητών. Και εγώ το θεωρώ, και εγώ θεώρησα... Δεν θα ταλαιπωρήσουμε τον κύριο Αλικανιώτη, επειδή έχουμε και εμείς τα δικά μας εδώ πέρα στην Επιτροπή, αλλά ήμουν ένα νέο άνθρωπο. Καταγράφω την πρόταση του κυρίου Λαζαρίδη. Νομίζω σε έναν χρόνο, ίσως αν θέλετε κιόλας, θα το λύσουμε μόλις ο κύριος Αλικανιώτης αποχωρήσει. Θεωρώ ατυχή την ερώτηση κι εγώ, αλλά θα έρθει ο κύριος Κόκαλης, λείπει αυτή τη στιγμή από την αίθουσα. Ας συνεχίσουμε την πορεία με τον κύριο Πάνα και το Πασόκ. Καλησπέρα κύριε Μάρτης. Νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι ιδιαίτερη και θέλει και συγχρόνως έναν ιδιαίτερο χαιρισμό. Ξεκινώντας στο επίπεδο που μπορείτε, θα ήθελα να μου πείτε, εκφράζοντας και εγώ από την πλευρά μου έτσι το σεβασμό για τις τραγικές στιγμές τις οποίες βιώσατε και τις πολύ δύσκολες, κάποια πράγματα για τη στιγμή της φωτιάς και της έκρηξης, όσο σας είναι δυνατόν να μου πείτε κάποια πράγματα. Τι βιώσατε εκεί? Μπορείτε να μου κάνετε κάποια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για να ήταν σας πω σε εσάς αισθητό στο βαγόνι που βρισκόσαστε, δηλαδή νιώσατε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ έντονα και πώς βιώσατε το φαινόμενο της έκρηξης και της φωτιάς? Εκείνη την ώρα έκρηξη δεν κατάλαβα ότι έγινε έκρηξη. Εγώ κατάλαβα ότι έγινε ένας εκτροχιασμός προφανώς από κάποια λάθος κίνηση. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που είπα στη μητέρα όταν μίλησα τηλέφωνο, της είπα ότι εκτροχιάστηκε το τρένο. Δεν κατάλαβα ότι ήταν σύγκρουση. Με το που άκουσα τον μπαμ, που έσβησαν τα φώτα όπως προείπα, ήταν και η στιγμή εκεί που ουσιαστικά καθόμουν εγώ από την πίσω πλευρά που κοιτάει μπροστά. Οπότε λόγω της αδράνειας ήρθα κατευθείαν μπροστά και άρχισα να κατρακυλώ μέσα στο σκοτάδι και να χτυπάω μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, με τα υπόλοιπα 5 άτομα που ήμασταν μέσα στο κουπέ. Όταν βγήκατε από το τρένο, τι ακριβώς κάνατε, πώς λειτουργήσατε? Με το που βγήκα. Λοιπόν, με το που βγήκα έσπευσα κατευθείαν σε τραυματίες κάτω, γιατί είδα ότι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Πριν το κάνω αυτό, να αναφέρω ότι με το που αντίκρισα το όλο σκηνικό και είδα μπροστά μου τι γίνεται, εκεί ήταν που έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι γινότανε. Αλλά με το που γύρισα και κοίταξα και αντίκρισα, ήταν εκεί που έπαθα το πρώτο, το δυνατό σοκ. Από εκεί και πέρα έσπευσα να βοηθήσω κάτω τους τραυματίες που ήταν σε τραγική κατάσταση. Δεν θέλετε να γνωρίζετε. Υπήρχε ακόμα φωτιά, γινόταν κατασβέσεις κατά τη διάρκεια αυτό που βλέπατε εκείνη τη στιγμή όταν βγήκατε από το τρένο?
Όχι απλά υπήρχε φωτιά, αλλά εμείς οι τελευταίοι του σημείου εκείνου του βαγονιού που πηδήξαμε, γλιτώσαμε τη φωτιά, τι να σας πω, στο μισό μέτρο. Υπήρχε και κάτω φωτιά, και κάτω στο χωράβι είχαν αρπάξει προφανώς φύτα κλπ. Υπήρχε φωτιά και από πίσω, και από πίσω από το βαγόνι, από την πίσω πλευρά που βρισκόμουν εγώ. Γενικά μέχρι και το τρίτο, ίσως και τέταρτο βαγόνι, υπήρχε αρκετή φωτιά. Υπήρχε αρκετή. Και μπροστά πόσο μάλλον. Προφανώς υπήρχαν και πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, κατά τη διάρκεια. Αρκετά μετά, ναι. Ναι. Εσείς μπορούσατε να διακρίνετε ότι υπήρχε κάποιο οργανωμένο σχέδιο διάσωσης ή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση προσπαθούσαν οι άνθρωποι να φέρουν εις πέρα στην κατάσταση αυτή? Όταν λέτε οργανωμένο, εννοείται αν έδρασαν σωστά ή αν προϋπήρχε... Αν εσείς είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έχετε κάποια κρίση εκείνη τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είδατε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα οργανωμένο σχέδιο διάσωσης? Τι να σας πω, πιστεύω πως κάθε σώμα έχει το δικό του τρόπο να δράσει, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ, ειδικά εκείνη την ώρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο μπορούν να δράσουν. Λογικό. Ή με ποιο τρόπο έδρασαν. Αν ήταν σωστός ή όχι, αν ήταν οργανωμένος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Πάνα. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλικανιώτη, τον Αντρέα, και για την παρουσία του εδώ σήμερα στην Επιτροπή την Εξεταστική της Βουλής και για όσα μας έχει πει, αλλά και πάνω απ' όλα για τη στάση, την μοιραία εκείνη βραδιά, την τραγική εκείνη βραδιά. Δεν θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις πραγματικά στο μάρτυρα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και μόνο να επανέρχονται στη μνήμη τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία τα βίωσε και με τραγικό τρόπο. Και πάλι ένα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα η κυρία Πέρκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, να πω κι εγώ, είστε τυχερός που επιβιώσατε από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα, το οποίο προφανώς θα μείνει στη μνήμη. Για τα υπόλοιπα χρόνια κρατήστε το θετικό ότι η τύχη τουλάχιστον ήταν με το μέρος σας. Με συγχαρώ επίσης για τις προσπάθειες, την ανθρώπινη αυτή προσφορά. Να πω όμως, για να δικαιολογήσω λίγο ένα κλίμα που δημιουργήθηκε πριν, ότι ο πόνος του θανάτου 57 ανθρώπων επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Άρα θέλει λίγο... Κατανοώ βέβαια και τη χαρά της μάνας που αγκάλιασε το παιδί της, μάνα είμαι. Αλλά ο πόνος των υπολείπων είναι πολύ πολύ πιο σκληρός και πιο μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Και εγώ δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν παρακολουθούτε την εξεταστική μας επιτροπή, τη διαδικασία. Δεν έχω παρατηρήσει όλη τη διαδικασία. Γενικά, για να είμαι ειλικρινής, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το όλο δυστύχημα, προσπαθώ να το αποφεύγω, γιατί το μόνο που δημιουργεί σε μένα είναι συνέχεια σκέψεις, προβληματισμούς και πραγματικά δεν με αφήνει σε ησυχία. Ίσως από τη μία κακώς, γιατί είναι πράγμα που εμπλέκομαι και με ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη το μόνο που μου δημιουργεί είναι έναν πονοκέφαλο σε καθημερινή βάση και με κάνει να σκέφτομαι πράγματα, να συνδυάζω πράγματα. Γιατί τους πρώτους δύο μήνες που το έκανα αυτό και ασχολιόμουν κάθε μέρα να δω τι έγινε, να δω, να συνδυάσω, να κάνω ένα παζλ όλες τις εικόνες και να ενώσω όλη την εικόνα που είχα από εκεί για να μην μου ξεφύγει τίποτα, εν τέλει όταν έφτιαξα το 99% της εικόνας αυτής, μου δημιούργησε και άλλο πρόβλημα, ώστε να ψάχνω και άλλα πράγματα μετά. Να ψάχνω πώς και τι για το οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να έχεις ερώτημα μετά από κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω, είχατε καμία αρρωγή σε επίπεδο
ψυχικής ας πούμε αντιμετώπισης, γιατί είναι πολύ τραγικό αυτό που ζήσατε. Τώρα εγώ δεν έχω καμία σχέση, αλλά λέω ότι καμιά φορά ίσως ψάχνοντας και ενεργοποιώντας περισσότερο μπορεί να ξεπεραστεί. Υπάρχει άρνηση, υπάρχει οτιδήποτε. Αν από την πολιτεία υπήρχε μια τέτοια μέρη, να ρωτάω, για τους επιζήσαντες, τους τραυματίες και τα λοιπά, οικογένειες. Μέχρι στιγμής, ναι, υπήρχε κάποια βοήθεια. Στον πρώτο μήνα προς δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, με είχε παρακολουθήσει ψυχίατρος. Συγκεκριμένα νομίζω στο Αιγινίτιο, που είναι και ειδικευμένοι στα μεταδραματικά στρες. Από εκεί και πέρα, μετά από κάποια στιγμή τελείωσαν οι συνεδρίες. Και εννοείται οποιαδήποτε στιγμή ξαναπιστεύω ότι θα το χρειαστώ, εννοείται πως θα ξαναβοηθηθώ. Γιατί μέχρι στιγμής πιστεύω ότι είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά και αυτό δηλαδή παίζεται από στιγμή σε στιγμή να αλλάξει. Δεν το γνωρίζω. Όπως έχει πει και η ίδια, δηλαδή η ψυχίατρος. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Απλώς λέω ότι εμένα με έχει εντυπωσιάσει πώς ενεργοποιούνται οι γονείς που χάσανε παιδιά, που είναι ο πόνος ακόμα μεγαλύτερος. Βέβαια δεν ήταν αυτόπτες, αλλά η δραστηριοποίηση πάνω στο θέμα μάλλον βοηθάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, το άλλο. Εάν αποζημιωθήκατε, έχετε αποζημίωση από τη Hellenic Train. Είχαμε μία προκαταβολή αποζημίωσης. Σε τι ύψος? Του ύψους των 5.000 ευρώ οι απλοί τραυματίες, ίσως απλοί επιβαίνοντες. Αυτοί που νοσηλεύτηκαν για πάνω από 14-15 μέρες, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, τα διπλάσια, δηλαδή 10.000, και νομίζω 42.000 στους θανόντες, στους γονέες των θανόντων ή τους κηδεμόνες. Και για να το κλείσω, νομίζω ήταν και 300 ευρώ για τις αποσκευές. Ξέρετε αν ήταν υποχρέωσή τους ή το κάνανε ως καλή κίνηση? Δεν το ξέρετε αυτό. Εντάξει, τώρα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις θέλω, εγώ το μόνο που θέλω να πω, μάλλον και αν θέλετε να... είναι ότι στην εξεταστική έχουν τεθεί αρκετά ζητήματα. Εξετάσαμε πολλούς μάρτυρες, με δυσκολίες, μην σας κουράσουμε με αυτό. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι του δυστυχήματος, το οποίο δεν μπορέσαμε, γιατί δεν έχουμε εμπειρογνώμονες, μάρτυρες, και πρόκειται για την πυρκαγιά. Αυτό δηλαδή δεν το έχουμε αγγίξει, λέμε ότι κάτι έγινε, αλλά τι έγινε, έχετε εσείς μήπως και από αυτά που ακούτε ή από αυτά που είδατε να είναι, τι συνέβη? Υπάρχει μια μαύρη τρύπα, δηλαδή, εγώ θεωρώ στην εξεταστική, ότι γιατί πολλά πτώματα βρέθηκαν αποθρακωμένα. Αυτό. Έχετε καμία άποψη γι' αυτό? Δεν θα λέω κάτι άλλο. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η σύγκρουση γίνεται περίπου με 300 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μιλάμε 160 το επιβατικό και το εμπορικό 140. Μπορεί να είναι μόνο από αυτό. Είναι πολύ εύκολο με τέτοια ορμή και τόσους τόνους που είναι το τρένο να σημούν σίγουρα αρκετοί θάνατοι. Από εκεί και πέρα, μετά έχει να κάνει με το τι ύλες προφανώς μπορεί να κουβαλάει το εμπορικό, με το τι ή το καύσιμο που δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι καύσιμα υπάρχουν, αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό, όλα αυτά είναι δουλειά των πραγματογνώμων. Μπορεί από εκεί να γίνει κάποια έκρηξη, κάποια φωτιά έπειτα από αυτό. Αυτή την υπόθεση και κάνουμε και όλοι, κύριε Μάρτυρα. Αυτό, αν δεν μπουν οι ειδικοί, δεν μπορούμε να το λύσουμε ποτέ. Ναι, ελπίζω ότι οι δικαστικές αρχές... Αρμόδιος δεν είμαι να το κρίνω, σαφώς. Οι ειδικοί. Ούτε εμείς εδώ. Και εννοείται ότι σαφώς δεν θα ξεχάσω τη μυρωδιά της φωτιάς, που ήταν κάτι σαν να σου τρυπάει τη μύτη. Δεν ήταν το κλασικό, το συνηθισμένο καμένο που μπορούμε να μυρίσουμε οποιαδήποτε στιγμή στο σπίτι μας, επειδή κατοικάει, ή στον δρόμο, από ένα καμένο λάστιχο. Μύριζε κάτι που πραγματικά διαπέρναγε τη μύτη και να πω στην άνοιγε, σαν όπως την αίσθηση της ναφταλίνης. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να σας πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ την κυρία Πέρκα. Τώρα από τους Σπαρτιάτες δεν βλέπω τον κύριο Κόντι, άρα θα περάσουμε στον κύριο Βρετό. Κύριε Αντρέα Λικανιώτη, εμείς που έχουμε την ευλογία να έχουμε τα παιδιά μας όχι μόνο υγιή, αλλά χωρίς αυτή την εμπειρία, δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση κανένας γονιού. Και επομένως, ξέρω ότι ό,τι κάνατε, πώς το ξέρω, είμαι βέβαιος, γιατί το δείχνετε, στο να βοηθήσετε σε αυτή την τραγική εμπειρία, είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Είναι αυτό που μας κάνει να έχουμε συναισθήματα, ευαισθησίες και να μην σκεφτόμαστε το προσωπικό, αλλά να κοιτάμε πώς να συνδράμουμε τον πιο αδύνατο. Εσείς πιστεύετε, μετά από αυτή την εμπειρία και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη διαδικασία σταθεροποίησης του εσωτερικού σας συναισθηματικού κόσμου, ότι εμείς σαν πολιτεία, γιατί εσείς σαν ένα θύμα αυτού του ατυχήματος, ευτυχές θύμα με την έννοια ότι μας καταθέτετε σήμερα, κάνατε αυτό που επιβάλλει ο ανθρωπισμός. Εσείς πιστεύετε, εμείς οι πολιτικοί που διερευνούμε τα αίτια αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος, δηλαδή με τους φόρους των γονιών σας, γιατί εσείς δεν έχετε προλάβει ακόμα να φορολογηθεί, να επενδύουμε σε πόρους για ασφάλεια όλων εσάς των νέων, κάνουμε το καθήκον μας μέσα από την Επιτροπή. Ποια αίσθηση έχετε? Ψάχνουμε να βρούμε αν ευθύνεται ή δεν ευθύνεται κανείς. Ήταν η κακιά τύχη. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι όπως και να έχει, κάποια στιγμή θα βγει κάπου. Και ας μην είναι τώρα. Κάποια στιγμή θα αποδοθούν σωστά οι ευθύνες. Ελπίζω τουλάχιστον σε αυτό, όπως είπα πριν, και που με ρώτησε ο κύριος. Από εκεί και πέρα... Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε την αίσθηση ότι εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή ότι συγκαλύπτουμε? Ποια είναι η αίσθησή σας? Γιατί το συζητάτε και με άλλους, έτσι, που είχαν αυτή την εμπειρία να είναι, την τραγική εμπειρία να είναι επιβάτες σε αυτό το σειρμό. Κάνουμε το καθήκον μας? Ποια είναι η αίσθησή σας? Εμείς απολογούμαστε σε εσάς και έχουμε διπλό λόγο. Κάνουμε το καθήκον μας ή συγκαλύπτουμε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω με ποιο τρόπο ή πώς μπορεί να γίνει η συγκάλυψη. Αλλά εγώ ξαναλέω, ελπίζω στο ότι όλο αυτό να είναι μόνο για καλό. Και σαφώς όχι για συγκάλυψη. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που δεν είχαν τη δική σας ευλογία να είναι ζωντανοί. Ακριβώς. Το οφείλουμε και σε όλους τους γονείς και στους ανθρώπους που βρισκόταν μέσα, γιατί περισσότερα νέα παιδιά σαν εμένα, αλλά και στους γονείς που στείλαν το παιδί τους να σπουδάσει το οτιδήποτε και πήραν πίσω στάχτη ή σακούλα το οτιδήποτε. Είπατε ότι και εγώ τους ελαμαρίνω στο δικό σας τρένο, στο δικό σας βαγόνι. Ήταν τόσο έντονο αυτό το αίσθημα της πειράκτωσης? Ναι, σαφώς. Είχα κανονικά εγκάματα σε όλο μου το σώμα. Η φωτιά από πού υπήρχε? Η φωτιά δεν υπήρχε στο σημείο που ήμουν εγώ μέσα στο βαγόνι, αλλά κατέφτανε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του να βγούμε, κατέφτανε από μπροστά και ερχόταν προς τα πάνω μας. Μπροστά ήταν στο μισό μέτρο. Από το κηλικείο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν βγήκατε μετά και είδατε η γραμμή, μάλλον η μηχανή του εμπορικού σταθμού, όχι του επιβατικού που είσαστε εσείς, ήταν κοντά στο σημείο της φωτιάς. Δηλαδή, μετά που τα είδατε, ξέρετε που ήταν η μηχανή
της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ήταν κοντά στο βαγόνι σας. Η μηχανή δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου από εκεί πέρα. Η μηχανή όχι απλά είχε εκτροχιαστεί, είχε διαλυθεί. Τελείως. Από ό,τι έχω δει τουλάχιστον στις φωτογραφίες και έχω καταλάβει, γιατί δεν ήταν στο οπτικό μου πεδίο. Αλλά δεν ήταν κοντά σας η μηχανή για να καίγονται τα έλαια πιθανόν, γιατί καύσιμα δεν είχε. Ηλεκτρικές μηχανές ήταν. Ναι, ναι, ναι. Καύσιμα δεν υπήρχαν. Ναι. Άρα δεν ήταν κοντά η μηχανή για να έχει εκεί την αιστεία της φωτιάς. Ακριβώς, ναι. Αλλά και εγώ ήταν πολύ έντονα και έφτανε μέσα. Να κάνω κάτι να φύγουμε από αυτό το συγκλονιστικό. Εσείς στο Παλαιοφάρτσαλο πού επιβιβαστήκατε για να πάρετε αυτή την αμαξοστοιχεία? Στο σταθμό Λαρίσης, Αθήνα. Στο Παλαιοφάρτσαλο, εκεί έγινε κάποιο ατύχημα? Σταματήσατε? Εννοείται που σταματήσαμε, που είχαμε αυτή τη στάση. Ναι. Πού την είχατε, πώς ενημερωθήκατε ότι θα αλλάζατε φορά και θα πέναντε αντί για την άνοδο θα πηγαίνατε από την κάθοδο? Δεν ανακοινωθήκαμε κάτι τέτοιο. Ανακοινωθήκαμε από τον οδηγό τον ίδιο ότι θα κάνουμε μία στάση τύπου 10-15 λεπτών. Δεν θυμάμαι καν να λέει για ποιο ζήτημα, αν ήταν τεχνικό ζήτημα ή απλά ανέφερε ότι θα σταματήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί είχε ξαναγίνει αρκετές φορές να σταματήσουμε για μικρό χρονικό διάστημα. Και στη Λάρισα τι ώρα φτάσατε? Δεν θυμάμαι στη Λάρισα τι ώρα φτάσαμε. Λίγο μετά τη Λάρισα, εκεί στα Τέμπη, ήταν 11:20 περίπου. 11:21. Στη Λάρισα περιμένατε καθόλου? Είχατε σταθμεύσει από το τρένο ή έφυγε κατευθείαν στη Λάρισα? Πιστεύω, παντού σταθμεύει. Ναι, αν έκατσε πολλή ώρα, δεν το θυμάστε? Όχι, δεν θυμάμαι να έκατσε ώρα. Νομίζω έκανε κανονικά τη στάση του. Τη στάση και έφυγε. Κανονικά. Άρα η καθυστέρηση ήταν από το Παλαιοφάλτσαρο μέχρι να φτάσετε στη Λάρισα. Ναι. Γιατί πήγαινε αργά το τρένο ή είχε πολλή ταλαιπωρία μέχρι να φτάσει εκεί? Κανονικά πήγαινε. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Πήγαινε κανονικά το τρένο. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, ή δεν το παρατήρησα. Ναι. Εντάξει, αν ήταν κάτι έντονο θα το παρατηρούσατε. Θα το συζητάγατε μετά. Αν ήταν πολύ αργά θα το παρατήρησα τώρα για να μην το ξέρετε. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να ξέρεις. Ναι. Άρα στο Παλαιοφάρσαλο θυμάστε πόση ώρα περιμένατε μέχρι να αλλάξετε και να φύγετε να εκτελεστεί κανονικά το δρομολόγιο? Περίπου 15 λεπτά. Έγινε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι κατανοητό και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Κάθε γονιός που δεν μπόρεσε να έχει αυτή την ευλογία, διπλή ευλογία, να έχει το παιδί του κοντά του. Απλώς λυπάμαι, εγώ προσωπικά λυπάμαι, για όσους από εμάς τους πολιτικούς δεν στεκόμαστε στο ύψος των ευθυνών μας, να διακριβώσουμε ποια είναι τα αίτια. Λυπάμαι για μένα. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια αντίδραση να μου το πείτε. Γιατί πρακτικά δεν μπορεί να γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο έγκλημα και να φταίνε μόνο οι επιβάτες που είχαν την ατυχία να πάρουν αυτό το τρένο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος έχει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι. Κύριε Μάρτυρα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για τις πράξεις Ανδρείας, που είναι πολιτικές πράξεις, αυτές που ήδη έχετε στο ενεργητικό σας από τόσο μικρή ηλικία. Να ευχηθώ αυτό το τραύμα να το αφήσετε πίσω σας και να συνεχίσετε τη ζωή σας με τα διδάγματα που πήρατε από αυτό και που πρόωρα σας μεγάλωσαν. Και να ευχηθώ επίσης να αποδοθεί δικαιοσύνη αυτή που η ελληνική πολιτεία οφείλει τόσο σε εσάς όσο και σε εμάς, που επίσης φέρουμε ένα πολύ μεγάλο και συλλογικό τραύμα από το συμβάν, το οποίο είναι το τραγικότερο στην ελληνική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο, και οι πληγές που αφήνει είναι μόνιμες σε όλους μας. Έχω λίγες ερωτήσεις. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ξέρω, γιατί το θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στην Επιτροπή μας και στην βοήθεια έκδοση συμπερασμάτων, εάν
σας ζητήθηκε από φορείς της ελληνικής κυβέρνησης ή από εκπροσώπους της διοίκησης ΟΣΕ, ΤΡΑΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ να συναντηθείτε και εάν για κάποιο λόγο το ζητήσατε εσείς και αν υλοποιήθηκε μια τέτοια συνάντηση και τα πορίσματά της. Από τον, είπατε από τον ΟΣΕ ή... Από τις διοικήσεις ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών ή από άλλον κυβερνητικό παράγοντα ή από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Όχι, δεν είχα καμία απολύτως επαφή με κανέναν. Δεν γνωρίζω αν το αρχικό διάστημα προσπάθησαν να έρθουν εκείνοι σε επικοινωνία μαζί μου, γιατί καταλαβαίνω ότι είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Αλλά δεν είχα καμία επαφή με κανέναν από αυτούς τους φορείς που προαναφέρατε. Ωραία, εντάξει. Επίσης, εάν έχετε ξαναεπισκεφθεί τον τόπο του εγκλήματος από τότε που συνέβη αυτό που συνέβη. Όχι, δεν το έχω ξαναεπισκεφτεί. Ίσως γιατί δεν έχει τύχει, ίσως γιατί... ίσως να μην θέλω εγώ ίδιος να τύχει. Ναι, ασφαλώς. Κάποια στιγμή ίσως μπορεί. Σε ό,τι αφορά την απόδοση δικαιοσύνης, εγώ θα ήθελα μέσα από την δική μας εδώ συνάντηση να αποτίσω έναν μικρό φόρο τιμής στον εξαίρετο επιστήμονα του επιστημονικού κλάδου νομικό, τον Κώστα Μπέι, που έφυγε από τη ζωή προχθές, σε ηλικία 90 ετών, ο οποίος ήταν ένας διανοούμενος, ένας άνθρωπος του πνεύματος, εκτός από καθηγητής Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, που είχα την τύχη να τον έχω στα δικά μου χρόνια, ο οποίος στην πικρή συγκομιδή του είχε δηλώσει ότι η λεγόμενη δικαιοσύνη της πατρίδας μου εύχομαι να μην είναι το χειρότερο από αυτό που συμβαίνει με τον ευτελισμό που αφορά όλο το νέο ελληνικό κράτος. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εμείς από την πλευρά μας και από την πλευρά ελευθερίας θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να συμβάλλουμε στην απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλώρος τώρα έχει το λόγο. Στο κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Μάρτης. Καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για όσες πράξεις έχετε κάνει εκείνη την ημέρα και ελπίζω αυτό το τραύμα να μην σας επηρεάσει μεταγενέστερα στο μέλλον, να το ξεπεράσετε. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε, πώς το βιώσατε. Δεν μπορώ να έρθω καν στη θέση σας. Και θέλω να προχωρήσω λίγο σε κάποιες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή σχετικά με το συμβάν. Ήταν σε εσάς αισθητό και πώς βιώσατε το φαινόμενο της έκρηξης της φωτιάς? Αν ήταν αισθητό... Το φαινόμενο της έκρηξης της φωτιάς και πώς εσείς το βιώσατε? Σαφώς δεν ήταν στο οπτικό μου πεδίο, γιατί ήμουν μέσα στο βαγόνι. Την έκρηξη εκείνη την ώρα δεν την άκουσα. Αυτό που άκουγα μετά το μπαμ ήταν το ότι αλληλοσυγκριόμασταν μέσα με τα υπόλοιπα άτομα και επειδή μία χτυπάγαμε δεξιά, μία αριστερά, γιατί εκείνη την ώρα πάνω στο αναποδογύρισμα δεν ακούω τίποτα περισσότερο. Κάποια αίσθηση της θερμοκρασίας, ας πούμε, τίποτα δηλαδή, μόνο όταν βγήκατε? Την αίσθηση της θερμοκρασίας εννοείται ότι την είχα, αλλά αυτό δεν ήταν, μπορεί να μην ήταν μόνο από την έκρηξη, μπορεί να ήταν και από την τριβή που δημιουργήθηκε σαφώς πολύ μεγάλη θερμότητα. Και από εκεί και πέρα, ναι, εννοείται ότι με διαπέρασε όλη αυτή η θερμότητα. Και εμένα και όλους τους υπόλοιπους σαφώς. Ναι. Εσείς κατά τη διάρκεια των διασώσεων πράξατε μαζί με κάποια άλλα άτομα ή ήσασταν μόνος εκείνη τη στιγμή? Υπήρχαν και άλλα άτομα που μπόρεσαν και βοήθησαν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Έχετε τα στοιχεία τους? Έχετε επικοινωνία γενικότερα? Δεν έχω, γενικά δεν έχω επικοινωνία με αρκετά άτομα, πέρα από τα άτομα που ήδη γνώριζα και όσα άτομα ίσως γνώρισα μέσω από αυτό, αλλά δεν έχω ιδιαίτερη επικοινωνία. Μπορώ να σας πω και λέω ότι πολλά από αυτά τα άτομα αποφεύγουν να μιλήσουν με οτιδήποτε τους θυμίζει αυτό το γεγονός. Είναι και πολύ λογικό και το σέβομαι.
ακόμα και δικός μου φίλος δηλαδή. Όταν βγήκατε από το τρένο, υπήρχε ακόμη φωτιά, γίνονταν κατασβέσεις? Όταν βγήκα ακόμα δεν είχε έρθει η προσβεστική. Δεν είχε έρθει τίποτα. Ακόμα. Άρα έκαιγε όμως, υπήρχε φωτιά. Κανονικότατα, κανονικότατα. Και εξαπλωνόταν κιόλας. Και εσείς πώς λειτουργήσατε εκείνη τη στιγμή? Είχατε πάει στην άκρη, είχατε απομακρυνθεί, βοηθούσατε σε άλλους, για άλλους συνεπιβάτες στη διάσωσή τους? Ναι, προσπαθούσα και να κρατήσω για λίγο συντροφιά μέχρι τα άτομα, μέχρι οι διασώστες να έρθουν κάτω να βοηθήσουν τους εγκαματίες, τους τραυματίες, αλλά και ίσως να απομακρύνω άτομα από τη φωτιά. Α, δεν υπήρχε με οποιοδήποτε δηλαδή, δυνατό τρόπο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο οργανωμένο σχέδιο διάσωσης? Ήσταν μόνο εσείς και ό,τι κάνατε εκείνη την ώρα, ναι. Σε κάποιες διασώσεις που από μαρτυρίες έχουμε μάθει και εμείς, που έγιναν από κάποιον φοιτητή και έναν εργαζόμενο ως ξυλουργό, εσείς μετήχατε σε αυτές? Έμαθα για εκείνον. Εκείνος πρέπει να ήταν από την άλλη πλευρά και δεν θυμάμαι αν ήταν και σε πιο πίσω βαγόνι από εμένα. Ναι. Okay. Αλλά ναι, έμαθα για τον ξυλουργό. Δεν πρέπει να ήταν σε άλλο σημείο να διασωθεί, γιατί όλοι ήμασταν σε διάσπαρτα σημεία. Έχει γίνει χαμός. Μετά το συμβάν, μας είπατε πριν λίγο από την κυβέρνηση γενικότερα, δεν σας ενόχλησε κανένας, δεν ήρθε κανείς σε επικοινωνία μαζί σας? Από την κυβέρνηση ως προς την κυβέρνηση όχι, να έρθει κάποιος σε επικοινωνία μαζί μου. Μπορεί να είχα ίσως κάποια επαφή λόγω ότι βρισκόμουν σε εκδηλώσεις. Τι εκδηλώσεις? Σε οτιδήποτε, βραβεύσεις, σε τέτοια πράγματα. Σε βραβεύσεις που σας βραβεύσανε. Ναι, που μας βραβεύσανε. Εκεί που μπορεί να παραβρέθηκαν εκεί. Αυτό θα ήταν μια επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή αυτό ότι προσπαθώ και εγώ λίγο να καταλάβω ότι μας είπατε δεν είχατε κάποια επικοινωνία από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, κάπως κάποιοι σας βρήκανε, δίνατε και κάποια συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Ναι, και βραβευθήκατε γι' αυτό. Πώς έγινε αυτό, μέσω ποιανού την παρότρινση? Και η κυβέρνηση, ξαναρωτάω. Πώς μαθεύτηκε αυτό το γεγονός? Και πώς μαθεύτηκε το γεγονός και πώς μαθεύτηκαν τα δικά σας τα στοιχεία και πώς τελικά βραβευθήκατε, ποιος σας πρότεινε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα το πώς έγινε. Όταν έφτασα από τους τελευταίους στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό, και είχα ξαπλώσει ήδη στο κρεβάτι της νοσηλείας, ήρθε μια νοσοκόμα και με ρώτησε. Μου λέει, αγόρι μου, μπορείς να μου πεις τι έχει γίνει? Μου λέει, γιατί είμαι 25 ώρες, 30 βάρδια. Μου λέει, και δεν έχω καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Της εξήγησα εν ολίγης τι έγινε, ό,τι θυμόμουν εκείνη την ώρα. Και της είπα ότι κατάφερα και βοήθησα κόσμο. Και εκεί μου λέει, εκείνη τη στιγμή, αυτή η νοσοκόμα μου λέει, μπράβο, αγόρι μου, είσαι ήρωας. Και μετά μου λέει, μπορώ να φέρω την. Ήταν μια γιατρός, ήταν πρώτη, δεν θυμάμαι. Που είναι στο Σύλλογο των Ιατρών. Ναι. Και ήρθε εκείνη, με ρώτησε και εκείνη πράγματα, της διηγήθηκα και μου λέει, θα σε πείραζε να κάνω ένα άρθρο για σένα, να ανεβάσω μια φωτογραφία? Άρα, και δεν περίμενα εγώ ποτέ ότι θα φτάσει τόσο πολύ. Ακόμα δεν είχα καταλάβει τι μέγεθος είχε όλο αυτό, πόσο μάλλον να συζητιέμαι για τόσο πολύ καιρό. Άρα όλο αυτό ξεκίνησε από την ιατρό. Από την νοσοκόμα, ναι, και μετά από την ιατρό. Πήγε μετά στην ιατρό του Συλλόγου, εκεί πέρα που μας είπατε, πρόεδρος Συλλόγου, τι ήταν? Πρόεδρος ή κάποιος τέλεχος του Συλλόγου των Ιατρών. Okay. Και απλά έδωσα ένα τηλέφωνο, γιατί εγώ δεν το είχα το δικό μου, έδωσε του πατέρα μου. Και μετά τα τηλέφωνα, όχι μόνο το δικό μου ή του πατέρα μου, μέχρι και από συγγενείς, πραγματικά πήραν φωτιά κάθε μέρα. Γίνονταν ένας πανικός. Και ένα κομμάτι του σοκ μου το οφείλω και σε όλη αυτή τη ζαλάδα, να το πω, από τα μέσα. Μάλιστα. Σε κάποιες συνεντεύξεις σας, επειδή τις είχα παρακολουθήσει εκείνη την περίοδο, καλά όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο, είχα ακούσει ότι πετάξατε κάποιες βαλίτσες πρώτα για να βιωθεί η ένταση της πρόσκρουσης. Ναι. Έγινε αυτό, πήρα εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, και πέταξαμε ό,τι βαλίτσες βρήκαμε, ό,τι τσάντες κάτω, έστω να εκεί πάνω στα σίδερα,
να μπορέσουμε να πέσουμε ίσως σε κάποια βαλίτσα. Εν τέλει που δεν έπεσα σε καμία βαλίτσα. Δεν πέσατε σε καμία βαλίτσα? Σε καμία. Πέσα πάνω στο σίδερο και γι' αυτό έπαθα και την κάκωση στο γόνατο. Πέσανε κι άλλοι πριν από εσάς? Πέσατε πιο μετά εσείς? Ναι, εγώ έπεσα ο τελευταίος από το σημείο εκεί γύρω, από το βαγόνι, από τους τελευταίους σίγουρα. Μάλιστα. Θέλω να... Ναι. Ναι. Α, ναι, πέσατε τελευταίος γιατί βοηθούσατε άλλους, αυτό θέλει να ρωτήσει κυρία Αντιπρόεδρος. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βασικά. Έπεσα τελευταίως γιατί υπήρχαν ακόμα άτομα δεξιά-αριστερά και ιδιαίτερα... Από τι ύψος μιλάμε τώρα αυτό? Ήταν 4 μέτρα, σίγουρα μέτρα. Πάνω από 3 μέτρα ήταν. Σίγουρα. Ήταν μεγάλο το ύψος πραγματικά, αφού όταν το πρώτο κοίταξα και αντίκρισα το ύψο με αυτό, λέω δεν γίνεται να επιδείξουμε από εδώ. Μάλιστα. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε φωτιά, οπότε ήταν η μόνη λύση. Μάλιστα. Θεωρείτε, μάλλον ποιον εσείς θεωρείτε τελικά υπαίτιο ή υπαίτιους για ό,τι συνέβη? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω σε ποιον θα αποδοθούν οι ευθύνες. Σίγουρα δεν είναι ένας, ούτε δύο, ούτε ένα απλό ανθρώπινο λάθος στιγμής. Σίγουρα εμπλέκονται διάφοροι, ίσως από τα ίδια τα στελέχη, ίσως να ξεκινάει από τον άνθρωπο, να ξεκινάει από τα στελέχη, από την εκπαίδευση εκεί μέσα που χρειάζεσαι για να μπεις και να πιάσεις δουλειά ως σταθμαρχής, τότε οποιοδήποτε στέλεχος μιας τέτοιας εταιρείας. Και όντας ναυτικός, μπορώ να πω, όντας ναυτικός και μηχανικός, μπορώ να πω ότι εφόσον έχουμε την ασφάλεια α και ω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει μια δικλίδα ασφάλειας για το οτιδήποτε τέτοιο, ή κάποιο σύστημα να ανοιχνεύει ότι δύο τρένα έρχονται στην ίδια... Το απολύτως λογικό που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν έχουμε εδώ και τόσα χρόνια. Ναι, είμαστε πραγματικά. 2024. Που η ασφάλεια γνωρίζω και σας λέω ότι ναυτικός είναι το Α και το Μ. Από το πρώτο πράγμα πριν καν μπούμε στο πλοίο, έτσι. Στο εμπορικό ναυτικό. Που εκεί ως εκπαιδευόμενοι, το γνωρίζω και εγώ όταν έδινα και εγώ κάποια στιγμή για εμποροπλοιάρχων, τι κόσκινο μας παίρνουν για θέματα ασφάλεια. Πραγματικά. Κάθε μέρα για ασφάλεια μιλάνε. Οπότε μπορώ να καταλάβω. Και παίρνουν κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Των σωστικών, σαφώς. Ναι. Τι να κάνω. 32, το 7 Μαρτίου γίνομαι 33. Και μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το έψαξα παραπέρα. Κατεβήκατε δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Μπαντή στο Βύρονα, που ναι, είχε στήριξη από τον κύριο Χαρδαλιά? Σαφώς. Γνωριζόσασταν? Δεν είχε να κάνει με τον κύριο Χαρδαλιά. Το γνώριζα τον κύριο Χαρδαλιά γιατί γνώριζα την κόρη του από το σχολείο. Πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Αυτό έγινε τελευταία στιγμή από έναν οικογενειακό μας φίλο που βρισκόταν μέσα στο συνδυασμό αυτόν και μου πρότεινε. Μου λένε, θες να κάνεις κάτι? Να ασχοληθείς, λέει, με την πόλη σου κλπ. Και στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός. Όχι μόνο για το ότι θα κάνω, αλλά και για το ότι θα ακουστεί, γιατί ήξερε ότι θα κατακριθεί. Λόγω ότι ο κύριος Μπαντής, παρόλο που στο συνδυασμό υπήρχαν και πολλά ανεξάρτητα πρόσωπα, ο κύριος Μπαντής συγκεκριμένα έκλεινε στη δεξιά, σαφώς, και ήξερε ότι θα ακουστούν πολλά και διάφορα. Αλλά εφόσον ήξερα ότι θα πάω εκεί, τουλάχιστον, άμα είναι... Να πάω να κάνω κάτι καλό, να ασχοληθώ ή με τον αθλητισμό ή με την ασφάλεια τον οποιοδήποτε τέτοιο λόγο, είπα γιατί όχι. Και μετά από κάποια στιγμή δέχτηκα, ναι. Άρα εσείς δεν είχατε κάποια σχέση προηγουμένως κομματικά ή οτιδήποτε, απλώς σας προτείνανε και αυτό λόγω του ονόματος και της έκτασης που είχε πάρει μέχρι εκείνη τη στιγμή το ονόματό σας. Δεν θεωρήσατε ότι μπορεί και να σας χρησιμοποιούσε εσάς για να πάρει ψήφους παραπάνω? Όχι, σε καμία περίπτωση να με χρησιμοποιούσε. Σας λέω, μας πρότεινε οικογενειακός φίλος. Πραγματικά οικογενειακός φίλος χρόνια, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πίστευε ότι υπάρχει πιθανότητα να με χρησιμοποιήσει κάποιος, τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο. Και το έκανα με δικιά μου θέληση, σαφώς.
χωρίς να υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα ή το οτιδήποτε. Και πράγματι, εκλέχθηκα την πρώτη εβδομάδα, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα υπερίσχυσε ο άλλος συνδυασμός. Δεν έχω να κάνω κάποια άλλη ερώτηση. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια και πάλι για το έργο σας. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν. Ευχαριστούμε, κύριε Φλόρε. Ο κύριος Βλονίτης θέλει τον λόγο, ο κύριος Παπάς και ο κύριος... Ωραία, με τη σειρά. Λοιπόν, κύριε Ανδριανέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω ερωτήσεις. Απλούστατα να πω ότι βεβαίως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την παρουσία του Ανδρέα του Αλικανιώτη εδώ στην Επιτροπή μας, όπως είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από το τραγικό δυστύχημα για τις 57 οικογένειες, βεβαίως, που έχασαν τα πρόσωπά της, τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους, τους ανθρώπους τους. Και πιστεύω ότι όλος ο ελληνικός λαός, όπως το έδειξε, πραγματικά συμπάσχει. Βεβαίως ο πόνος αυτών των οικογενειών, των 57, είναι μεγάλος και πιστεύω ότι δεν υπάρχει γιατρία για αυτόν τον πόνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει γιατρία και δεν έρχονται πίσω οι 57 συνανθρωποί μας και τα νέα παιδιά. Εσύ ήσουν τυχερός, ήσασταν τυχερός, γιατί μας είπατε στην κατάθεσή σας ότι μόλις γυρίσατε από το Κηλικείο, το μοιραίο βαγόνι που εκεί βρήκαν τραγικό θάνατο πολλά παιδιά, πολλοί νέοι άνθρωποι και οι 57 συνανθρωποί μας. Αυτό που θέλω να πω είναι να σε ευχηθώ καταρχήν να ξεπεράσετε αυτό το τραύμα, το οποίο είναι και για σας βαθύ. Αλλά ο πόνος, όπως λέω, των 57 συνανθρώπων, 57 οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους, είναι ανίποτος, είναι αγιάτρευτος, δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό τον πόνο. Θέλω όμως να σε ευχαριστήσω, όπως το κάνανε και όλοι οι συνάδελφοι, από όλες, εκπροσωπώντας όλες τις παρατάξεις εδώ στην Επιτροπή μας και ως άνθρωπος που έχει μια κόρη στην ηλικία σας, για τον ηρωισμό που επιδείξατε, γιατί αν, όπως είπατε, και τραυματισμένος, κατεβήκατε τελευταίος από το βαγόνι και βοηθήσατε τους συνανθρώπους μας, τους συνεπιβάτες σας, και προσφέρατε ό,τι μπορούσατε και την ώρα στη διάσωσή τους, σε μια κουβέντα συντροφιάς, σε ό,τι χρειαζόντουσαν. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε σένα και βεβαίως και στην οικογένειά σου, γιατί προφανώς το να μεγαλώνεις από παιδί με ήθος και συγκρότηση σαν και σένα είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι να ήταν όλα τα παιδιά παρόντες και να κατέθεταν εδώ στην Επιτροπή μας για το συμβάν και να μην ήταν, να μην είχαν χάσει τη ζωή τους. Μακάρι, γιατί ο πόνος αυτών των οικογενειών, όπως είπα, δεν γιατρεύεται. Είναι πολύ βαθύς. Ευχαριστώ τον κύριο Ανδριανού. Το λόγο στον κύριο Αυλονίτη. Έχετε ζητήσει το λόγο. Άκουσες τόσα συγχαρητήρια, αγαπητέ κύριε Μάρτυρα. Είναι δυνατόν να μην σας πω λίγο συγχαρητήρια για την ηρωική σας προσπάθεια. Και είμαι σίγουρος ότι όλος ο ελληνικός λαός το ίδιο θα έλεγε. Και μπράβο σας, λοιπόν. Αλλά όμως κάνουμε και μια διστάρεση δουλειά εδώ για σας. Ρωτάμε για να διευκρινίσουμε τις αιτίες του δυστυχήματος. Και θα έλεγα ότι έχουμε όλη υποχρέωση και εσείς να διαφωτίσουμε τις συνθήκες του εγκλήματος αυτού. Πέστε μου, αν έχετε την καλοσύνη, στο βαγόνι που ήσασταν, καθώς ήσασταν στο τέλος ή στην αρχή? Στη μέση. Στη μέση. Όταν έγινε η σύγκρουση, έσπασαν τα καθίσματα και το σώμα σας μαζί με τα καθίσματα εκτινάχθηκε ή εκτινάχθηκε χωρίς να σπάσουν τα καθίσματα? Τα καθίσματα δεν θυμάμαι να σπάει, τουλάχιστον το δικό μου.
Γιατί θυμάμαι την εικόνα του να τα βλέπω να βρίσκονται πάνω στο ταβάνι τα καθίσματα αντί για γιατί κάτω. Γιατί είχε γυρίσει το... Γιατί είχε αναποδογυρίσει, σωστά. Για πέστε μου σας παρακαλώ. Μετά φυσικά ή αν θυμάστε και κατά την στιγμή που κατεβήκατε. Μετά και σε φωτογραφίες. Το βαγόνι το δικό σας έπιασε συνολικά φωτιά και έξω και μέσα. Δεν γνωρίζω αν πέρασε η φωτιά μετά μέσα. Αλλά μέχρι και το σημείο που ήμουν εγώ, ναι, είχε φτάσει η φωτιά και εξαπλωνότανε. Εσείς μετά όμως είχατε φτάσει με την όθηση, είχατε φτάσει κοντά στο βαγόνι που ήταν το κυλικείο, έτσι. Βασικά βρισκόμασταν στο βαγόνι πίσω από το κυλικείο. Ναι, αυτό εννοώ. Όπως με τη σύγκρουση πλησιάσατε. Το σώμα σας εκτινάχθηκε και πλησίασε. Α, ναι, από τη μεριά, έτσι, ναι, σαφώς. Σαφώς, γιατί καθόμουν από τη μεριά που κοιτούσε μπροστά. Οπότε εκτινάχθηκα και πήγα μπροστά. Και όσοι καθόμαστε. Για πέστε μου. Αν θυμάστε, είναι μια λεπτομέρεια που νομίζω μπορεί να μην τη θυμάστε, αλλά θα την κάνω. Εσείς σπάστε ένα παράθυρο για να βγείτε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπήρχαν σπασμένα παράθυρα. Σε κάποιους υπήρχαν σπασμένα παράθυρα, ναι. Σε κάποιους υπήρχαν, ναι, δεξιά-αριστερά. Θυμάμαι γιατί ας πούμε το δεξί παράθυρο από το, όπως βγήκα, εγώ, δηλαδή το παράθυρο μπροστά μας, ναι, προφανώς από το κουπέ 6 ή 5, θυμάμαι που βγήκανε δύο κοπέλες, ήταν ήδη σπασμένο. Το δικό μας ήταν ραγισμένο, μισοσπασμένο σε ένα σημείο. Μες. Αλλά δεν χωρούσε άτομο από εκεί. Για πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ. Είπατε κάτι και θέλω να το διευκρινίσω ξανά, μήπως δεν το άκουσα καλά. Είδατε φωτιά, αφενός μεν που σας πλησίαζα, αλλά πριν γίνει αυτό, είδατε φωτιά και στο χωράφι. Αλλά ταυτόχρονα και φωτιά η οποία ήταν πίσω από το βαγόνι σας. Έτσι κάτι άκουσα, δηλαδή από στο πέμπτο ή στο τρίτο εκεί που ήταν το κυλικείο. Ακριβώς το σημείωσα και πίσω από το τέταρτο βαγόνι, κάτι τέτοιο είπατε ή κατάλαβα λάθος? Όταν είπα από πίσω, δεν εννοώ από την πίσω μεριά, εννοώ από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά από τη μεριά που είχα πεδείξει κι εγώ. Από την δεξιά πλευρά δηλαδή, όπως πηγαίνει προς ευθεία το βαγόνι, από τη δεξιά πλευρά υπήρχε η περισσότερη φωτιά, δηλαδή από την κάτω μεριά όπως είχε αναποδογυρίσει. Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ που το θεωρώ εξόχως σημαντικό. Δεν είστε σίγουρος αν έπιασε φωτιά και εσωτερικά το βαγόνι σας? Γιατί... Όσο βρισκόμουν εγώ μέσα, σίγουρα όχι. Μάλιστα. Όπως το βλέπετε με φωτογραφία, είπατε δεν ξέρετε από τη φωτογραφία να δείτε αν έπιασε μέσα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί μετά έφυγα. Για πέστε μου, σας παρακαλώ, σε όλους τους επιβάτες που ήσασταν μέσα, δεν ξέρω πώς ήσασταν σε αυτό το βαγόνι, δεν έδωσαν τα ρούχα? Εσείς είπατε ότι αποζημιωθήκατε για τα ρούχα σας, για όλη την αποσκευή που παίρνατε μαζί σας. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Ναι, ναι. Εγώ βρήκα από τις τρεις αποσκευές που είχα, ναι, βρήκα τη μικρή, μόνο και μόνο. Όταν λες τη βρήκατε... Δεν είχα τίποτα ιδιαίτερο. Που ήταν κάτι ρούχα, τύπου μια πολύ μικρή βαλίτσα. Κλειστή βαλίτσα, ε? Κλειστή. Είχα μια μεγάλη βαλίτσα. Μια Κάικε. Μεγάλη. Και είχα εννοείται και το τσαντάκι μου με όλα τα σημαντικά μου πράγματα. Από Μάχε. Τα μετρητά μέχρι. Σας τη ζήτησαν, σας την έδωσαν αμέσως ή μετά από μέρες? Πήγα εγώ ίδιος την επόμενη μέρα και έψαξα μέσα στα απολεστέντα, να το πω, μέσα στα πράγματα που είχαν μαζέψει ήδη. Και πήγα στο αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα των Ντεμπών και με ρωτήσανε δύο πράγματα, τι έχει μέσα η βαλίτσα, πώς είναι τη χρώμα και αυτά, για να πάρω αυτή που βρέθηκε και μόνο. Εκεί που πήγατε τους ρωτήσατε, συγγνώμη λίγο κύριε Πρόεδρε, να έχει την καλοσύνη, σας ρώτησαν αν περιείχοντο μέσα στις αποσκευές σας ρούχα? Πού να μας το... Εκεί που πήγατε στο γραφείο της αστυνομίας που ήταν τα απολεστέντα. Όχι, μας ρώτησαν, δεν θυμάμαι τι ερώτηση μου έκαναν. Με ρώτησαν δύο πράγματα για τη βαλίτσα, τι χρώμα είναι. Για να μην παραξενεύεστε για την ερώτηση που σας έκανα, αν το διαβάσετε αυτό, από κάποια ρούχα ενός θύματος υπήρξαν πραγματογνώμονες που ορίσατε εσείς, οι συγγενείς και τα θύματα, έτσι, και οι τραυματισμένοι, ότι πάνω στα ρούχα εντόπισαν ίχνη βουτανίου και προπανίου. Και έρχομαι λοιπόν στην ερώτηση που θα θέλω να σας κάνω. Είπατε το εξής χαρακτηριστικά. Η μυρωδιά ήταν έντονη, κάτι σαν να σου τρύπαγε τη μύτη. Ακριβώς. Η ερώτησή μου. Έχετε διαπιστώσει ποτέ στο σπίτι σας, με τη μητέρα σας και τα λοιπά,
να έχει διαχυθεί μέσα στο δωμάτιο ή στην κουζίνα μυρωδιά από γκάζι. Μπορείτε να την παρομοιάσετε αυτήν τη μυρωδιά με αυτό, αν το έχετε κάνει. Από γκάζι. Ναι. Αυτή η μυρωδιά που σας τρύπαγε τη μύτη, τι ακριβώς, πώς μπορείτε να την παρομοιάσετε? Ήταν ένας συνδυασμός με την κλασική μυρωδιά ενός κάποιου αντικειμένου που καίγεται, τώρα οποιοδήποτε υλικού, με... Όχι πλαστικό, γιατί το πλαστικό έχει πιο χαρακτηριστική μυρωδιά, ας πούμε ξύλο. Ήταν κάτι που καίγεται σε συνδυασμό με κάτι που σε διαπέρναγε κιόλας. Δεν ήταν αυτό το αποπνικτικό μόνο. Δηλαδή σου διαπέρναγε κανονικά τη μύτη και σου άνοιγε τα ρουθούνια, μπορώ να πω. Κάτι είναι σαν να καίγεται κάποιο χημικό. Μάλιστα. Για να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κατεβήκατε, μετά από τόση και αγωνιώτη προσπάθεια που κάνατε να διασώσετε και συνεπιβάτες σας, το σημείο της σύγκρουσης, εκεί που διαλύθηκε το πρώτο βαγόνι, που ήταν η μηχανή του, και διαλύθηκε ουσιαστικά και το κυλικείο, δεν είναι? Ρίξτε ματιά εκεί. Βγαλέα έστω. Από τη μεριά του κυλικείου. Όταν κατεβήκατε κάτω από το βαγόνι σας, από το κουπέ σας, ναι. Ρίξτε ματιά στο σημείο που έγινε η σύγκρουση, εκεί που ενώθηκαν τα δύο τρένα. Ναι, το είπα και πριν, ότι με το που κατέβηκα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να γυρίσω να κοιτάξω στο τι πραγματικά έχει γίνει. Ναι. Και ήταν το πρώτο σοκ που αντίκρισα όταν είδα ότι υπάρχει σύγκρουση. Ότι υπάρχει όλο αυτό. Και τώρα πέστε μου τελευταία ερώτηση, να μην σας κουράζω και ζητάω συγγνώμη αν σας κούρασα με αυτές τις ερωτήσεις. Είπατε ότι είδατε φωτιά στο χωράφι. Εσείς κατεβήκατε από τη μεριά του σιδηροδρομικού γραμμού και του δρόμου ή από την άλλη μεριά που ήταν τα χωράφια? Από τη μεριά των χωραφιών. Ορίστε. Από τη μεριά του χωραφιού. Του χωραφιού. Μπορεί να μας περιγράψετε τη φωτιά, αν έχετε την καλοσύνη? Δηλαδή, βλέπατε φωτιά στο χωράφι που έκαιγε πράγματα ή είχε διαχυθεί η φωτιά και στο έδαφος? Όχι, είχε διαχυθεί. Είχε διαχυθεί. Είχε διαχυθεί φωτιά στο έδαφος. Ναι. Υπήρχαν σίγουρα 2-3 σημεία που φωτιά είχε διαχυθεί. Το ένα χαρακτηριστικά θυμάμαι ήταν κοντά εκεί στο κηλικείο από την αριστερή πλευρά. Ήταν πιο μπροστά από μένα. Η άλλη φωτιά ήταν και ξεπλουνόταν κιόλας. Ήταν ακριβώς κάτω από το τρένο, από τη μεριά που ήμουν εγώ. Ωραία. Η τελευταία μου ερώτηση, επειδή με την απάντησή σας μου δημιουργήθηκε αυτή η τελευταία ερώτηση. Η φωτιά είχε διαχυθεί στο έδαφος χωρίς να υπάρχει κάποια έφλεχτη ύλη, παραδείγματος χάρη μια βαλίτσα, κάτι εν πάση περιπτώσει που καίγεται, διαχύθηκε δηλαδή πάνω στα χόρτα, στο έδαφος? Καταλάβετε τι εννοώ? Ναι, κατάλαβα πολύ καλά και από πριν. Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν κανονικά διαχύμενη χωρίς να υπάρχει κάποια καύσιμη ύλη. Κάποια καύσιμη ύλη. Υποθέτε τι μπορεί να είναι αυτό? Δεν ξέρω, σαν πρώτη υπόθεση, ως μηχανικός. Βέβαια δεν ξέρω τι ρευστά χρησιμοποιούν μέσα στο τρένο. Μπορεί να ήταν το οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν από λάδια μηχανής ή άλλα λάδια που χρησιμοποιούνται σε μηχανικούς σκοπούς μέσα στο τρένο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα μπορούσε να ήταν αυτό. Ως κάποιος τρίτος λέγοντας. Αυτό που σας ρώτησα τώρα με αυτές τις επανειλημμένες ερωτήσεις, το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει σε κάποια συγκέντρωση των συγγενών, των θυμάτων, των τραυματιών? Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι με έρευνα που έγινε σε ρούχα ανθρώπων που έχουν χαθεί, διαπίστωσαν την ύπαρξη πραγματογνώμονες, διαπίστωση τέτοιων υγρών. Το ανάφερα, είπα προπάνιο, βουτάνιο. Είναι. Ναι. Το έχετε ακούσει ή το ακούτε πρώτη φορά από μένα, ναι? Πρώτη φορά από εσάς, αλλά όταν είχα μιλήσει εγώ με κάποιους πραγματογνώμονες, ήμουν από τους πρώτους που τους ανέφεραν ότι αυτό που καιγόταν μύριζε κατά αυτόν τον τρόπο.
που προανέφερα. Και μετά από εκεί και πέρα, είδα μετά μέσα στον επόμενο μήνα να ψάχνετε περισσότερο αυτό για ποια καυστική ύλη ή τι θα μπορούσε να μυρίζει έτσι. Γιατί αυτές τις ερωτήσεις που σας κάνω, σας τις έχει κάνει κάποιος άλλος όπου καταθέσετε, όπου σας ρώτησαν? Τελειώνω με αυτήν την ερώτηση. Όχι όλες, ίσως πιο πολύ για τον τρόπο που μύριζε όλο αυτό το καμένο το Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αυλονίτη. Το λόγο έχει ο κύριος Πέτσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτη, καλώς ήρθατε. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σας για τον ορισμό σας, γιατί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον στο οποίο περιγράψατε, με αναθυμιάσεις, με λαμάρινες να φλέγονται, ένα νέο παλικάρι βοήθησε συνανθρώπους του να σωθούν, αντί να κοιτάξει ο ίδιος να σωθεί πρώτος, και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τον ορισμό σας. Από εκεί και πέρα, με βάση την κατάθεσή σας, ήθελα να ρωτήσω 2-3 πράγματα για να διευκρινιστούν όσο μπορούν οι συνθήκες για τις οποίες έγινε το ατύχημα και ό,τι έγινε μετά. Είπατε ότι δεν καταλάβατε, αν κατάλαβα καλά εγώ, τη σύγκρουση. Και αναρωτήθηκα, μια τόσο δυνατή μετοπική σύγκρουση δύο τρένων δεν έγινε αισθητή στο δεύτερο βαγόνι που ήσασταν εσείς? Τι νιώσατε να μετακινήσετε, τι νιώσατε? Ναι, σαφώς νιώσαμε τον ΠΑΜ. Όταν λέω δεν κατάλαβα, εννοούσα, δεν κατάλαβα ότι υπήρξε σύγκρουση. Ότι αυτό που συνέβη ήταν σύγκρουση και δεν ήταν κάτι άλλο. Ίσως ότι ήταν εκτροχιασμός ή τουλάχιστον σύγκρουση, όχι με άλλο τρένο. Γιατί ποιανού μυαλού θα πάει ότι εκείνη την ώρα δύο τρένα ήρθαν σε μετοπική σύγκρουση? Εμένα δεν θα μου πήγαινε ποτέ. Δηλαδή, αν μου το λέγανε, θα μου φαίνονταν περίεργο. Δεν ξέρω. Πιστεύω μόνο σε επιστημονική φαντασία μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ήταν δηλαδή τόσο δυνατό αυτό που νιώσατε εκείνη τη στιγμή, ή νιώσατε ένα εκτροχιασμό? Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας απλός εκτροχιασμός και σαφώς ότι συγκρουστήκαμε επειδή πέσαμε, εννοείται. Απλά σαν πρώτη σκέψη εκείνη την ώρα, σε αυτά τα κλάσματα δευτερολέπτου, δεν ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι σύγκρουση. Και το κατάλαβα αφού βγήκα και είδα το εμπορικό. Όταν προσπαθήσατε να βγείτε, κατάλαβα ότι πηδήξατε από το παράθυρο που σπάσατε από ένα σχετικά μεγάλο ύψος. Κατάλαβα σε απάντηση σε ερώτηση που σας έκανε ο κύριος Φλόρος πριν, ότι ρίξατε κάποια αντικείμενα, βαλίτσας και άλλα, για να είναι πιο ομαλή η πτώση. Υπήρξαν άνθρωποι τους οποίους βοηθήσατε να βγουν, που από την πτώση τους ή ήδη πριν από το ατύχημα ήταν βαριά τραυματισμένοι? Πριν συμβεί η σύγκρουση, λέγοντας. Ή όταν συνέβη η σύγκρουση, αμέσως μετά την πτώση τους από το παράθυρο που κοιτάτε. Ναι, και πολύ βαριά τραυματισμένοι υπήρχαν και από τη σύγκρουση κοντά μου και μετά τη σύγκρουση. Και τραυματίστηκαν αρκετοί από την πτώση. Γιατί και ήταν πολύ μεγάλο το ύψος, αλλά ήταν και το σημείο που προσγειωθήκαμε, δηλαδή και σε βαλίτσες να πέφταμε. Πάλι υπήρχαν σίδερα που είχαν φύγει μόλις από το τρένο. Άρα, στους ανθρώπους που ήσασταν μαζί μετά την έξοδο από το βαγόνι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και κάποιοι από αυτούς σοβαρά? Ναι, αρκετά σοβαρά. Το ρωτώ αυτό γιατί είπατε πριν ότι ενώ εσείς είχατε χάσει κατά κάποιον τρόπο την αίσθηση του χρόνου, σας φάνηκε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που ήρθαν να συνδράμουν φτάσανε σχετικά νωρίς, αλλά να φτάσουν σε εσάς πέρασε κάποιος χρόνος. Εν τέλει, ναι. Υπήρξε κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν εκεί μαζί, ο οποίος τελικά να κατέληξε? Το ξέρετε? Από τα δικά μου άτομα, από τους συναδέλφους συμφοιτητές, πέρα από σοβαρούς τραυματισμούς που είχαν, δεν υπήρξε κάποιος που να κατέληξε. Αλλά έμαθα, τα συνδύασα ότι κάποια από τα άτομα που είχα δει πάνω στο διάδρομο, ίσως όταν πέρασα στο κηλικείο ή στην τουαλέτα, κάποια από αυτά τα άτομα καταλήξανε. Και θυμάμαι και συγκεκριμένα και δύο κοπέλες από το ίδιο διπλάνο κουπέ που εκείνη την ώρα βρήκανε και πήγανε στο κηλικείο. Δηλαδή λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση. Επομένως, αυτό που άκουσα έτσι όπως περιγράφατε στις απαντήσεις που δώσατε σε προηγούμενες ερωτήσεις είναι ότι ήρθανε σχετικά νωρίς τα σωστικά συνεργεία, πήγανε σε άλλα μέτωπα του δυστυχήματος στην αρχή, φτάσανε μετά σε εσάς, αλλά κάποιος από εκεί που ήσασταν μαζί δεν κατέληξε. Αυτό κατάλαβα.
σχετικά νωρίς. Έχει σημασία για εμάς, προσπαθούμε να διερευνήσουμε όλες τις αιτίες, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Το νωρίς είναι σχετικό, γιατί εντάξει, ναι, ήμασταν σε έναν πολύ απομονωμένο χώρο, δεν βρισκόμασταν μέσα σε πόλη κάπου. Αλλά νόμιζα ότι ήταν νωρίς, αλλά εν τέλει άργησε περισσότερο από όσο ξέρω. Από όσο πίστευα εκείνη την ώρα δηλαδή. Συγγνώμη, άλλη ερώτηση που κάνετε, με συγχωρείτε. Ότι κάποιος από εσάς όμως που ήσασταν εκεί στην ομάδα τη δική σας, αυτούς που βοηθήσατε να βγουν έξω, άλλους που ήσασταν μαζί εκεί στο βαγόνι, δεν είναι κάποιος που κατέληξε, δηλαδή να πει κανείς ότι άργησαν πάρα πολύ τα συνεργεία και δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν? Όχι, από τα άτομα που ήμασταν κοντά, στο ίδιο κουπέ τουλάχιστον, τους είδα όλους ζωντανούς. Από διπλανά κουπέ, ναι, γνωρίζω ότι υπήρχαν άτομα που κατέληξαν, άτομα που δεν γνώριζα προσωπικά σαφώς. Από τα δικά μου άτομα που γνώρισα προσωπικά και δεν κατέληξε κάποιος. Και θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, αν θέλετε, απαντάτε. Παρακαλώ. Ένα χρόνο τώρα σχεδόν μετά από το τραγικό δυστύχημα, ήθελα να σας πω αν έχετε ξεπεράσει αυτό το σοκ το μεταβατικό. Άκουσα κάποιες απαντήσεις που δώσατε πριν. Αν το έχετε ξεπεράσει αυτό το σοκ, αν είναι κάτι που σας βασανίζει. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα το βιώνω σαν κακό όνειρο, σαν έναν εφιάλτη. Ίσως στην πραγματικότητα ακόμα να μην έχω συνειδητοποιήσει τι πραγματικά έγινε, να μην έχει περάσει όλο αυτό στο μυαλό μου ως προς τι το βίωσα πράγματι. Και δεν ήταν, γιατί πραγματικά οποιοδήποτε πιστεύω και να το πέρναγε θα το φαινόταν ψεύτικο. Ότι τι πιθανότητες είχε να γίνει αυτό σε μένα, ότι πώς πραγματικά μπορείς να βιώσεις κάτι τέτοιο και να έρθεις πραγματικά να φλερτάρεις με το θάνατο. Και να φτάσεις και τόσο κοντά πια στο θάνατο, δηλαδή πραγματικά σου φαίνεται απίστευτο. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους ότι έχει κινδυνέψει σε τόσο μεγάλο βαθμό η ζωή σου. Οπότε ναι, πιστεύω ότι ναι, μεν έχω συνέλθει από το μεγάλο σοκ, αλλά ακόμα το δουλεύω. Το δουλεύω καθημερινά μέσα μου και προσπαθώ το καλύτερο γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μάρτης. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλη ερώτηση. Μόνο να πω ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο μάρτυρα και ντρέπομαι προσωπικά ως μέλος της Επιτροπής για ερωτήσεις που το έγιναν για τα γενέθλια του. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Λυκανιώτη. Εσείς είσαστε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Σωστά. Η καταγωγή σας, αν επιτρέπετε. Η καταγωγή είναι από τον πύργο Ηλίας, από τα Λέχενα, το χωριό. Και εκείνο το μοιραίο βράδυ ταξιδεύατε με το συγκεκριμένο τρένο, επειδή είπατε ότι είχατε και άλλους συναδέλφους συμφοιτητές μαζί σας, ήσασταν σε κάποια εκδρομή. Ποιος ήταν, αν θέλετε να μας πείτε, ο λόγος του ταξιδιού, πώς βρεθήκατε στο τρένο? Εγώ είμαι ο μόνιμος κατοίκος Αθήνας, κανονικά. Η σχολή βέβαια είναι στη Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Μακεδονίας εξάλλου, και από την Αθήνα, ουσιαστικά από το σταθμό Λαρίσης, πήρα μαζί με άλλον ένα φίλο και συνάδελφο το τρένο να πάμε στον τερματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και από εκεί προφανώς κάποιος θα μας παραλάμβανε για να μας πάει στα σπίτια μας. Να γυρίσουμε να πάμε την επόμενη μέρα στη σχολή. Εκείνο το βράδυ, επειδή άκουσα προηγουμένως που είπατε για το κινητό σας, ότι έγινε η σύγκρουση τη στιγμή που ετοιμαζόσασταν να πάρετε τηλέφωνο σε κάποιο δικό σας φίλο. Τη στιγμή που μιλούσα τηλέφωνο, ναι. Το κινητό σας το διασώσατε εκείνο το βράδυ ή το όχι, χάσατε? Όχι, όχι. Πέρα ναι. Από αυτά τα λίγα ρούχα που βρήκα, πραγματικά λίγα, η μεγάλη μου βαλίτσα και με τα ρούχα μου και με τα αξεσουάρια, το οτιδήποτε είχα μέσα. Αλλά και το τσαντάκι που είχα, όλα τα βασικά μου πράγματα, από την ταυτότητα δηλαδή μέχρι και τα χρήματά μου, μέχρι και τα χρήματα του νοικίου και πολλά άλλα. Δεν διασώθηκε τίποτα από αυτά. Το κινητό σας το χάσατε δηλαδή, ναι, 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 άρα δεν μπορέσατε εσείς... Ούτε καν το πρόλαβα να άρα το δεν ήσασταν εσείς ένας από αυτούς που προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με την πυροσβεστική ή με την αστυνομία? Όχι, όχι, δεν είχα τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόντι και μετά μέσα στον κύριο Τσαβδαρίδη και στον κύριο Παπά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης,
Να σας ρωτήσω, βλέπω με χαρά ότι τελειώνετε ή τελειώσατε την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Το Μάρτιο πρώτο Θεός. Τελειώνετε τώρα. Ναι, ναι, είστε πλοίαρχος, έτσι. Μηχανικός. Okay. Εγώ είμαι συνάδελφος πρώην, είμαι πλοίαρχος, έχω τελειώσει τον Ασπρόπυργο και ταξίδεψα καπετάνιος. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Βασικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να ξυπνήσει κάποιος ή από ένα σοκ μέσα σε τόσους δεκάδες νεκρούς και να προσπαθήσει όπως εσείς κάνατε να βοηθήσει και σας επένεσε η πολιτεία νομίζω και όλοι μας. Θέλει πολύ μεγάλο κουράγιο αυτό γιατί κάποιοι θα έτρεχαν να φύγουν για να γλιτώσουν. Εσείς μείνατε εκεί και μπράβο σας. Μου έκανε εντύπωση κάτι που είπατε όμως και επειδή έχετε μεγάλη συνάφεια με το επάγγελμα, δεν ξέρω αν έχετε ήδη μάθει ή θα το μάθετε σίγουρα και στη διάρκεια στην πορεία σας, δεν ξέρω αν ασχοληθείτε με, έχετε ταξιδέψει με τάνκερ ή φορτηγά. Με τάνκερ. Με τάνκερ. Ναι. Τότε σίγουρα έχω κάνει 7 μήνες. Γνωρίζετε και μπορείτε να αναγνωρίσετε ή ξέρετε ότι εάν πρόκειται για λάδι μηχανής η κάψη αυτή που είδατε να διαχέεται στο... προκαλεί ένα έντονα μαύρο καπνό. Σωστά. Είδατε εσείς αυτό το μαύρο καπνό να υπάρχει στην ατμόσφαιρα? Έντονα μαύρο, μιλάμε κουρτίνα καπνού. Ναι, κοιτάξτε, ήμουν ξεκάθαρος. Μήπως είναι κάποια άλλη κάψιμη ύλη, ήταν αυτό θέλω να... Εκείνη την ώρα δεν θυμάμαι πολλά. Δηλαδή, μέσα στο σοκ και μέσα στην αδρεναλίνη, πέρα από τη φωτιά, ως προς τη φωτιά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Δηλαδή, με το ζόρι θυμάμαι να κρουάζομαι πράγματα. Δεν θυμάμαι τι είχε υποθεί. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν όλοι οι ήχοι μετά τον μπαμ. Πολλά πράγματα είναι που έχω ακόμα κενά. Άλλα πράγματα ίσως τα συνδύασα μετά. Τώρα για τη φωτιά δεν μπορώ να πάρω και όρκο ότι... Να σας το πω αλλιώς. Η φωτιά από λάδι μηχανής δεν φαίνεται σαν καθαρή φωτιά. Ναι, σωστά. Δεν βλέπεις. Βλέπεις μόνο τη βάση της και βλέπεις μαύρο καπνό να βγαίνει. Όσο μεγάλη κι αν είναι. Η φωτιά από άλλες έφλεκτες ύλες φαίνεται σαν καθαρή φωτιά. Πολλές φορές δεν περιέχει και τοξικές ουσίες όταν αναπνέεις, γιατί είναι τόσο μεγάλη η καύση που κάνει που καίει τα πάντα. Η φωτιά όμως από λάδι σου φαίνει και μεγάλη δύσπνοια. Και αφού είπατε ότι είδατε να διαχέεται πολύ, σημαίνει ότι ήταν μεγάλη φωτιά. Ναι. Οπότε να αποκλείσουμε ότι είναι φωτιά από λάδι. Δεν ξέρω και οι τεχνικοί αν το έχουν εντοπίσει αυτό. Γιατί στα πλοία ειδικά τα μαθαίνουμε αυτά. Εγώ μετέφερα ναύθα, μετέφερα λάδια, μετέφερα τα πάντα. Και γινόμαστε ειδικοί σε αυτή τη μελέτη του τι μπορεί να προκαλέσει μια φωτιά, πώς μπορεί να αποκληθεί. Καταρχήν να πούμε ότι τα λάδια για να καούν καίγονται δύσκολα τα λάδια της μηχανής. Με συγχωρείτε να σας διακόψω. Πιστεύω ότι δεν είναι καν θέμα συζήτησης. Είπα ότι ήταν μια πρώτη εικασία πάνω στο σοκ που έκανα, ότι ως μηχανικός ίσως. Όχι, εγώ ρωτάω την παρατήρηση. Δεν που πιστεύω κάνατε, ότι και... ήταν σε καμία περίπτωση λάδια πλέον. Οπότε, ναι, δεν είναι. Πιστεύετε ότι δεν ήταν λάδι από το τρένο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα όχι. Γιατί δεν ξέρω καν. Γιατί αυτό που είπατε. Έχουν λάδια μέσα τα τρένα. Αυτό που έχουν λάδια στα φρένα. Τουλάχιστον ενώ πέρα από τα βασικά. Και επειδή δεν έχουν πολλές άλλες καύσιμες ύλες, μήπως προήλθε από φορτίο αυτό. Όλο αυτό. Και το είδατε να διαχέεται. Γιατί για να προκληθεί τόσο μεγάλη έκρηξη και να φτάσει και να δείτε και να διαχέεται. Δεν το έχω ακούσει ποτέ εγώ ότι είχε βγει και έξω σε τόσο μεγάλη απόσταση. Είπατε σε δύο μεγάλες σαμποτάμια, ας πούμε, έβγαινε η φωτιά, έτσι? Ναι, υπήρχαν ή δύο ή τρία σημεία που υπήρξε φωτιά, ενώ πέραν του τρένου. Όχι σημεία με μια μικρή διάμετρο, μεγάλη, σαμποτάμι, ένα ριάκι, ας πούμε, φωτιά, μεγάλο. Ριάκι, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, αλλά ήταν μεγάλη. Δηλαδή η εμβέλεια ήταν τουλάχιστον 2-3 μέτρα όταν ξεκίνησε η κάθε φωτιά. 2-3 μέτρα δεν είναι μεγάλη, είναι τοπικό. Λέγοντας εμβέλεια. Okay. Πάντως καπνό σίγουρα δεν είδατε μαύρο. Καπνό δεν μπορούσα να διακρίνω και πέρα. Okay. Εμένα η ερώτησή μου ήταν τεχνική. Τώρα δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για πώς διασώσατε τους ανθρώπους. Εσείς μόνο το ξέρετε και οι άνθρωποι που σώθηκαν και πάλι εγώ. Θα εντοπίσω στο ότι πιστεύω ότι υπήρχαν ύλες και πρέπει η Επιτροπή να καλέσει επιτέλους αυτούς από τα κοντέινερ που μετέφεραν και εξαϊλώθηκαν τα δύο κοντέινερ, νομίζω. Νομίζω ήταν τη ΖΙΜ της εταιρείας. Να κληθούν να πούν ότι, βέβαια, είπαν αυτοί ότι μετέφεραν μπύρες και κρυθάρι, δεν ξέρω. Ναι, και είναι λίγο, και είναι λίγο περίεργο γιατί τους πήρε, νομίζω, 16 μέρες. Για να πούν. Για να αναφέρουν ότι μέσα υπήρχε μπύρα, κρυθάρι και το οτιδήποτε είχαν.
Είναι αυτό, αυτό δηλαδή είναι, είναι λίγο υποχρεωτικό. Κοιτάξτε, εγώ έχω, 16 μέρες. Έχω μεταφέρει, να σας πω κάτι, από την Κούβα όταν υπήρχε εμπάργκο, ζάχαρη στην Αμερική, στην Ντόμινο Σούγκαρ στη Βοστόνη, και οι φορτωτικές μας έγραφαν ότι είναι από την Κένια. Τα πάντα γίνονται φορτωτικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να γράψουν ό,τι θέλουν. Σας ευχαριστώ. Και εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή. Καλή σταδιοδρομία. Είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κόντι. Τον λόγο έχει ο κύριος Παπάς. Καλησπέρα, Ανδρέα, και από μένα. Εντάξει. Και εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι να σας χαρώ που είσαι εδώ μαζί μας και μας δίνεις, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν βιώνεις ένα τέτοιο γεγονός να μπορείς να έχεις τη δύναμη να το ξαναφέρεις στη μνήμη μπροστά σου. Βέβαια, μακάρι να είχε αποφευχθεί όλο αυτό το γεγονός και να μην είχαμε την απώλεια των 57 παιδιών, δυστυχών νέων παιδιών. Από την άλλη, θέλω να ρωτήσω, σπάζοντα, δηλαδή, σε κάποια έτσι συγκεκριμένα, μέσα στο βαγόνι, ήσουν από τους πρώτους που βγήκες από το βαγόνι? Από τους τελευταίους που βγήκαν από το δεύτερο βαγόνι, τουλάχιστον. Το άκουσα και προηγουμένως, αλλά θέλω να ακουστεί, ξέρετε, γιατί καμιά φορά. Γιατί, ξέρετε, βοήθεια με βοήθεια έχει μια μεγάλη διαφορά. Μια βοήθεια όταν έχεις την αίσθηση αυτής της μυρωδιάς, το ότι καίγονται τα πάντα, γιατί καίγονταν τα σίδερα από ό,τι μας είπες και όλη αυτή η εικόνα. Το να λέμε και μέσα εδώ στην Επιτροπή, το να λέμε ότι, ξέρετε, βοήθεια είναι και δίνοντας το σακάκι σε κάποιον. Εντάξει, θεωρώ ήταν μια άτυχη τοποθέτηση, τέλος πάντων. Από την άλλη, θέλω να σε συγχαρώ και κυρίως ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, μακάρι έτσι να δημιουργήσουμε τα δικά μας τα παιδιά τέτοιου είδους πρότυπα. Δηλαδή, παιδιά που έρχονται σε τέτοιες συνθήκες, να βάλουν τον εαυτό τους μπροστά και να σε παροτρύνουν να συνεχίσει να ασχολείσαι με τα κοινά. Γιατί αυτή η κοινωνία, εγώ ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία, σαν τη δική σου, 24 χρονών, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Εάν αυτή η κοινωνία θέλουμε κάτι να πάει προς το καλύτερο, οφείλουμε να προβάλλουμε τέτοιου είδους πρότυπα. Και ειλικρινά συγχαρητήρια και σε σένα, συγχαρητήρια και στους γονείς σου με τον τρόπο που σου δώσαν όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες. Και λυπάμαι το γεγονός ότι κάποιοι σχολιάσανε τη συγκεκριμένη κίνηση της μητέρας σου και ακόμα περισσότερο που ήρθαμε εμείς εδώ να την επισημάνουμε, διότι πραγματικά σε έναν γονέα η δυστυχία του γονέα που χάνει τα παιδιά είναι γεγονός, αλλά από την άλλη όμως η χαρά ενός γονέα όταν σώζεται ένα παιδί του μέσα από ένα τέτοιο δυστύχημα, επίσης η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Και μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω πόσο και στους Σαββαδάδη. Δύο-τρεις ερωτήσεις λίγο για να καταλάβω. Κύριε Μάρτυρα, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν είχα και δεν έχω και καθόλου εικόνα, υπήρχε η μηχανή, η πρώτη θέση, δεύτερο βαγόνι, τρίτο βαγόνι είναι το κηλικείο, ναι, και τέταρτο βαγόνι είστε εσείς. Σωστά, έτσι είναι? Σωστά, σαν όση σειρά. Μετά την πρόσκρουση, η φωτιά έφτασε στο δικό σας το βαγόνι? Πήρε φωτιά το δικό σας το βαγόνι? Ναι, κυρίως στο μπροστινό μέρος του βαγονιού. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά και εξεπλώνονταν προς τα πίσω, γιατί φύσαγε εκεί μπροστά εμάς. Εσωτερικά δηλαδή υπήρξε και εκεί φωτιά και στο δικό σας το βαγόνι? Κάηκε το βαγόνι εσωτερικά, σας? Εσωτερικά στο σημείο που ήμουν εγώ σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι, γιατί δεν θα είχαμε προλάβει να βγούμε. Ναι, ένα τμήμα δηλαδή του βαγονιού πήρε φωτιά, εξωτερικά μόνο? Το από πάνω. Εσωτερικά? Εσωτερικά δεν υπήρξε φωτιά, πέρα από τις λαμαρίνες που έτσι κι αλλιώς έκαιγαν. Δεν υπήρξε φωτιά από μέσα, μόνο από πάνω. Από πάνω. Κάηκαν δηλαδή το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι μέχρι το κηλικείο. Αυτά πήραν και εσωτερικά φωτιά, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και εννοείται ότι η θερμότητα κιόλας διαπέρασε. Εννοείται ότι η θερμότητα διαπέρασε και από την τριβή, αλλά και ίσως από τη φωτιά. Διαπέρασε αυτή η φωτιά που υπήρχε στο πάνω μέρος δημιούργησε αίσθηση θερμότητας και στο εσωτερικό, φαντάζομαι. Ναι. Και καπνούς. Και καπνό. Ήταν δηλαδή αυτές οι δύο επικινδυνότητες, πέρα από το μετά τη σύγκρουση λέγοντας, πέρα από τη φωτιά να περάσει προς τα μέσα, ο δεύτερος κίνδυνος ήταν να δηλητηριαστείς από το διοξίδιο μέσα. Γι' αυτό το λόγο όλοι σπεύσατε να βγείτε. Η ερώτηση είναι η εξής. Είπατε
αν κατάλαβα καλά, ότι υπολογίζεται, γιατί δεν ξέρετε, ότι ήταν περίπου 40, 50, 60 άτομα. Πόσα περίπου ήταν σε αυτό το βαγόνι, στο τέταρτο? Περίπου 60 χωράει, οπότε υπολογίζω να ήταν 40 με 50. 40 με 50 άνθρωποι. Από αυτούς ξέρετε αν βγήκαν όλοι ή όχι? Από όσο ξέρω υπήρχαν. Επειδή είπατε υπήρχαν ότι βγήκανε τελευταίος, από τους τελευταίους. Όταν βγαίνατε εσείς, υπήρχαν άλλα άτομα ακόμη στο βαγόνι που περίμεναν για να βγουν? Θυμάστε? Στο σημείο που ήμουν εγώ, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Σε κάποιο πιο πίσω σημείο, γιατί δεν είχα και πρόσβαση σε όλο, εννοείται, ή πιο μπροστά σημείο ή από την άλλη πλευρά, δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι από τη δικιά μου την πλευρά, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή από τη μέση και πίσω τουλάχιστον, ήμουνα σίγουρα από τους τελευταίους. Προλάβα και είδα τα περισσότερα πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι βγήκανε μόνο από τα παράθυρα ή βγήκαν και από τις πόρτες? Καταρχάς, ήταν μεγάλο το εύρος του παραθύρου, δηλαδή μπορούσε να βγει κάποιος με άνεση? Ναι, ήταν μεγάλο το εύρος. Ήταν αρκετά μεγάλο το παράθυρο. Τα ανοίξατε ή τα σπάσατε αυτά τα παράθυρα? Το δικό μας το σπάσαμε. Τα διπλανά άκουσα επίσης ότι είχαν σπάσει άλλο ένα. Ο κόσμος βγήκε όλος από τα παράθυρα, δηλαδή αυτοί οι 40 άνθρωποι βγήκαν όλοι από τα παράθυρα ή βγήκανε? Οι πόρτες άνοιγαν, είχαν ανοίξει? Θυμάστε? Οι πόρτες δεν ήταν καν προσβάσιμες στο σημείο που ήμασταν. Συγκεκριμένα για σας δεν ήταν. Για κάποιους ανθρώπους ήταν, θα μπορούσαν δηλαδή να περπατήσουν να βγουν από τις πόρτες? Ήταν ανοιχτές? Στο δικό μου το βαγόνι δεν νομίζω. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Άλλο ένα πράγμα που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι ο διάδρομος είχε γίνει μια χαλκομανία μαζί με τις εισόδους μπροστά στα κουπέ. Οπότε δεν υπήρξε καν διάδρομος να μπορείς να φύγεις από κάπου. Ούτε καν η περίπτωση του να σκαρφαλώσεις να πας σε κάποια πόρτα. Οπότε ήταν πρακτικά αδύνατο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί 30-40 όσοι βγήκαν, εν πάση περιπτώσει, βγήκαν από τα παράθυρα. Πηδήξαν από τα παράθυρα. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι από τα παράθυρα βγήκαν. Οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν βγήκαν κάποιοι. Οι άλλοι από πού βγήκαν? Μπορεί να βρήκαν κάποιο άλλο τρόπο διαφυγής. Ίσως αν όχι από τα πάνω παράθυρα, από τα κάτω, ίσως να μην υπήρχε φωτιά, γιατί από εμάς υπήρχε από κάτω μας. Δηλαδή υπήρχε από κάτω και από την πάνω μεριά η φωτιά. Δηλαδή από την κάτω πλευρά δεν μπορούσαμε να βγούμε εμείς σε καμία περίπτωση. Ναι, αυτό λέω. Ούτε να σπάσουμε το. Όταν είναι από πάνω είναι φωτιά, υπάρχουν τα παράθυρα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εκτός αν κάνω λάθος, και οι πόρτες για να βγει κάποιος. Και η ερώτηση είναι, αυτοί που βγήκανε, γιατί καταλαβαίνω ότι βγήκαν αρκετοί. Βγήκαν από τα παράθυρα μόνο, από τις πόρτες, υπήρχε και κάτι άλλο? Δεν υπήρχε κάτι άλλο, οπότε προφανώς από τα παράθυρα κυρίως. Κυρίως από τα παράθυρα. Κυρίως. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος που να βρήκε πρόσβαση σε κάτι άλλο. Με το μυαλό το όπως το σκέφτομαι ότι έγινε, έτσι όπως θυμάμαι την εικόνα τουλάχιστον. Για τις πόρτες πάντως έχετε εικόνα ή δεν έχετε? Μπορείτε να μας πείτε κάτι από πόρτες, με βεβαιότητα? Από πόρτες όχι, όχι. Αν υπήρξαν ανοιχτές πόρτες ή δεν υπήρξαν, μπορείτε να μας πείτε κάτι με βεβαιότητα? Όχι. Οι πόρτες δεν ήταν καν προσβάσιμες από το σημείο που ήμουν. Άρα λοιπόν τα παράθυρα. Ωραία. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Όταν εσείς βγαίνατε και πριν να βγείτε, άνθρωποι που μείναν μέσα στο τρένο επειδή εξαιτίας της πρόσκρουσης σκοτώθηκαν ή χτύπησαν πολύ βαριά και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, υπήρξανε? Αν ξέρετε εσείς, έτσι. Πάρα όχι... πολύ. Δεν ήταν μόνο ένας. Ήτανε πάρα πολλοί οι οποίοι μείνανε μέσα στο τρένο? Όχι που μείνανε μέσα, που ήταν βαριά τραυματισμένοι. Από αυτούς που, από το σημείο που τουλάχιστον που ήμουν εγώ, πάλι λέγοντας. Πάντα μιλάω από τη δικιά μου την οπτική. Εγώ δεν σας ρωτάω αν υπήρξαν βαριά τραυματισμένοι. Άλλο ρωτάω. Λέω ότι τη στιγμή εσείς που βγήκατε και μέχρι τη στιγμή εκείνη, υπήρξαν άνθρωποι αφού βγήκατε που τους είχατε δει να έχουν παραμείνει στο τρένο ως βαριά τραυματισμένοι επειδή δεν μπορούσαν να κινηθούν και δεν μπορούσαν να πηδήξουν από τα παράθυρα ή να υπάρχουν άνθρωποι σκοτωμένοι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να σκαρφαλώσουν για να πηδήξουν, ναι, τους ανεβάσαμε εμείς για να πηδήξουν. Οπότε δεν υπήρξαν. Δεν έμεινε στο τρένο μέσα. Πίσω σας. Δεν έμεινε πίσω. Κάποιος βαριά τραυματίας που να έζησε και να τον έβγαλε
μετά το σωστικ, τα σωστικά συνεργεία ή να ήταν σκοτωμένος από την πρόσκρουση. Όχι, τουλάχιστον ξαναλέω πάντα για το σημείο που είχα πρόσβαση εγώ, όχι. Όχι. Άνθρωποι που να σκοτώθηκαν από την πρόσκρουση υπήρξανε, στο δικό σας το βαγόνι μιλάω, αν ξέρετε. Δεν γνωρίζω, όχι. Δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω. Και κάτι τελευταίο. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, λέω εγώ με το δικό μου το μυαλό, ότι όταν υπάρχει μία σύγκρουση στο αυτοκίνητο, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς εγώ δεν είχα εμπειρία παρόμοια και μακάρι να μην έχω ποτέ. Όταν όμως συγκρούεται ένα αυτοκίνητο, τότε από την πρόσκρουση φεύγει το σώμα μπροστά, αν δεν φορά ζώνη είναι ακόμη χειρότερα. Εσείς αυτό το τράνταγμα από την πρόσκρουση, αν το αισθανθήκατε έντονα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης στα δικά σας τα σώματα, δηλαδή πεταχτήκατε έξω από το κουπέ, ήταν ένα τράνταγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαιτέρως έτσι αντιληπτό, φύγατε και βγήκαν κάποιοι από τα παράθυρα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Ναι, ναι, σαφώς. Αυτό. Πώς ήταν δηλαδή η αίσθηση αυτή που αποκομίσατε κατά τη στιγμή της σύγκρουσης? Σαφώς. Αυτοί που βρισκόντουσαν από την μεριά που κοιτούσαν μπροστά, λόγω προφανώς της αδράνειας, ήρθαν μπροστά και κυριολεκτικά ήρθαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Και μετά από την υπόλοιπη σύγκρουση και από το αναποδογύρισμα γινόταν αυτό για αυτά τα δευτερόλεπτα που διέρχεσαι η σύγκρουση μέχρι να τελειώσει και να ηρεμήσει δηλαδή το βαγόνι. Από εκεί και πέρα μετά ο διάδρομος, όπως είπα πριν, είχε γίνει χαλκομανία, οπότε είχε σπάσει και τα κουπέ που ήταν από γυαλί. Οπότε βρισκόντουσαν παντού γυαλιά, παντού καρφωνώσουν, είχα και πληγές από εκεί. Δηλαδή, για πολλές μέρες έβγαζα από το κεφάλι μου γυαλιά. Τώρα στα διπλανά, πάλι λέγοντας από μπροστά, δεν ξέρω γιατί έχω μάθει ότι τσαλακώθηκε κιόλας, λέγοντας τσαλακώθηκε το βαγόνι σε ένα σημείο μπροστά, αρκετά. Πάνω στη σύγκρουση, προφανώς. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Παπακώστα. Κύριε Τσαφδαρίδη, το μικροφόνο σας κλείστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε ακριβώς σε ποιο βαγόνι ήσασταν. Έχουμε τον μπροστινό που είναι η μηχανή. Μετά. Μετά είναι η πρώτη θέση. Μετά είναι το κυλικείο. Και μετά, ναι. Άρα ουσιαστικά στο τρίτο βαγόνι. Ουσιαστικά, ναι. Άμα τα μετρήσουμε σε σειρά είναι το τέταρτο. Είναι το αλλά τέταρτο. Το βαγόνι 2 θεωρείται. Γι' αυτό λέγοντας το δεύτερο εσάς, βαγόνι. Δηλαδή το εισιτήριό σας πάνω έγραφε βαγόνι 2. Ναι. Εντάξει. Απλά ουσιαστικά όμως ήσασταν στο τέταρτο. Ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πριν ολοκληρώσουμε, με ενημέρωσε ο κύριος Λαζαρίδης ότι αποσύρει, έτσι κύριε Λαζαρίδη, αποσύρει το αίτημά του για να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτά τα οποία ρώτησε, κατά κάποιους ίσως με μια διάθεση προσβολής, δεν ξέρω, όπως είπε το σώμα, ο κύριος Κόκαλης, παραμένει για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Άρα δεν τίθεται θέμα να βάλουμε στο σώμα κάτι τέτοιο. Αποσύρθηκε το αίτημα του κύριου Λαζαρίδη. Εγώ να πω κιόλας κάτι. Καλό είναι για τον ιστορικό του μέλλοντος να βλέπει τις λεπτομέρειες και το τι διεμίσθη εδώ για να υπάρχει μια πλήρης αποτύπωση. Και πάλι, κυρία Λικανιώτη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά για τη σημερινή σας παρουσία. Θα ζητήσω και πάλι συγγνώμη εκ μέρους του σώματος εάν κάποια ή κάποιες ερωτήσεις σας φέρανε σε μια άβολη θέση. Επαναλαμβάνω, ίσως κάποια πράγματα δεν έπρεπε να ερωτηθούν. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σας συγχαρούμε γιατί βλέπουμε στο πρόσωπό σας ένα νέο άνθρωπο ο οποίος δεν αγωνίστηκε μόνο για τη ζωή του, αγωνίστηκε και για τις ζωές των συνεπιβατών και συνανθρώπων του. Αυτό σας τιμά και αποτελείται ένα παράδειγμα για την ελληνική κοινωνία
Σε μια περίοδο που με μεγάλη ευκολία και με μεγαλοστομίες κάποιοι καταγγέλουν τη νέα γενιά ως αδιάφορη, εσείς αποδεικνύετε ότι η νέα γενιά έχει το έμψυχο δυναμικό, έχει τους ανθρώπους, τους νέους εκείνους οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Είστε ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένας άνθρωπος που πραγματικά αξίζει να προχωρήσει τη ζωή του. Εμείς ταπεινά κατεβάζουμε στην παρουσία σας το κεφάλι, γιατί κάνατε αυτό το οποίο είναι τόσο αυτονόητο, όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχόμαστε επίσης και νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος, διακομματικά, ό,τι καλύτερο για το μέλλον σας. Είστε ένας από τους ήρωες της καθημερινότητας. Είστε από αυτούς που αποτελούν λαμπρά παραδείγματα και δεν πρέπει να αντιμετωπιστείτε σε καμία μα καμία εξέλιξη των πραγμάτων με μικροψυχία και διάθεση μικροπολιτική. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους και όσων σώσατε, αλλά και από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για το παράδειγμα το υψηλό το οποίο δείξατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αν μπορέσετε να συνεννοηθείτε και με τη γραμματεία για την υπογραφή των πρακτικών. Μετά τη καλές θάλασσες από τον καπετάνιο μας εδώ. Λύεται η συνεδρίαση.